αύριο πιθανότατα οι κρίσιμες αποφάσεις για την επαναλειτουργία του εμπορίου. Η αγορά περιμένει την τελική απόφαση των λοιμοξιολόγων με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Παρατείνεται η αναστολή των πληστηριασμών, προστατεύονται οι πληγέντες από COVID-19. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής εισάγεται το κατεπήγον πολυνομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για τις συνέπειες της πανδημίας. Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής προχωρούν τα έργα της αποκατάστασης των σεισμόπληκτων σχολείων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, Τρίτη 30, κυρία Κάτσου. Καλησπέρα Μαρτίου σας. Του 2021. Και Κώστας Αργυρός κοντά μας, εκλεκτός αγαπητός συνάδελφος. Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην πρωταπριλιά. Σαν ψέμα. Τα 4.000 παραπάνω κρούσματα που θα είναι σήμερα. Θα έτσι ναι. Λένε οι πληροφορίες. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Αλλά να δούμε. Θα τέτοιο. Αν βεβαιωθώ. Κάπου θα επιβεβαιωθείς, κάπου θα έχεις μιλήσει. Έτσι, ναι. Ναι. Νομίζω, λοιπόν, δεν ξέρω, καμιά φορά. Ναι. Οι πληροφορίες. Καλά και πάνω να είναι και κάτω τώρα, 100 κρούσματα τώρα, εκείνη το θέμα τώρα, τι σιγά. Ναι. Λοιπόν, η πανδημία και η επιδημιολογική εικόνα της ημέρας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα για μας. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Να δώσουμε ένα ιστορικό πριν. Μας το λέει η κυρία Φεντοκάκη. 30 Μαρτίου 1822 στη Μικρασιατική καταστροφή, Ιχείος. Σήμερα, δείξτε κύριε Διαμαντόπουλε τα πλάνα, σφαγιάστηκε ως αντίπινα για την κήρυξη της επανάστασης στο νησί από τον Λικούργο λογοθέτη. Έχουμε τα πλάνα, να βλέπω να διαβάζω δύο λόγια, μπράβο, βλέπουμε πλάνα Αχίου, του πολύ όμορφου νησιού, ο Καραλής μετά από τον έντομο κανονιοβολισμό κατέστειλε την εξέγερση. Η τραγωδία της Χίου ήταν ανίποτη. Οι κάτοικοι έτρεχαν προς τα δυτικά παράλια προσπαθώντας να φύγουν με κάθε τρόπο. Οι Τούρκοι, αφού πυρπόλησαν τα χωριά, έσφαξαν τους περισσότερους από τους κατοίκους. Και κάποιους και πολλούς οδήγησαν, όχι κάποιους, στα σκλαβοπάσα της Ανατολής. Σήμερα, στη Χίου 1922-30 Μαρτίου. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στην επιδημιολογική εικόνα της ημέρας, κυρία Κάτσου, εσάς. Και μετά να πάμε και στον Κώστα τον Αργυρό να δούμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, ναι. Ξεκάθαρα ότι έχουμε και μια αύξηση των νοσηλιών που την περασμένη εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες πάντως υπήρξε μια μείωση, εχθές και νέα αύξηση, δημιουργεί έναν προβληματισμό, προκαλεί έναν προβληματισμό και στους ειδικούς και στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι σήμερα ξεκάθαρα όσοι από τα κυβερνητικά στελέχη έδωσαν συνεντεύξεις ήταν επιφυλακτικοί στο να δώσουν σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό που είπαν είναι ότι σίγουρα, το σίγουρο φαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πάντα πληροφορίες, να ανοίγει η μετακίνηση από Δήμο σε Δήμο το Σάββατο. Ανοίγει. Από Δήμο σε Δήμο. Ναι, από Δήμο σε Δήμο θα ανοίξει. Γιατί αυτό ήταν κομβικό μέτρο. Όπως επίσης και ότι δεν ήταν από τα επιτυχημένα μέτρα. Άρα λοιπόν, σωστά πάμε ξανά στην απελευθέρωση των μετακινήσεων από Δήμο σε Δήμο. Την ίδια ώρα υπάρχει στο τραπέζι και μάλλον θα γίνει δεκτό από τους ειδικούς να έχουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ και όχι από τις 9, καθώς ανοίγει ο καιρός, μεγαλώνει η μέρα. Άρα είναι νομίζω. Και αυτό λογικότατο. Από εκεί πέρα θέλω να πω ότι οι πληροφορίες για την επανέναρξη δραστηριοτήτων είναι λίγο θολό το τοπίο. Και γιατί το λέω? Γιατί όλοι προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσω όσα είπαν και ο κ. Γεραπετρίδης, η κυρία Πελώνη, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σήμερα είπε ότι θα έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Απέφυγε να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το λιανεμπόριο. Έτσι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ναι, το πρωί στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky. Νομίζω ότι χθες ο κ. Πέτσας εδώ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, πολύ καλά έπραξε και δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα. Το ίδιο έκαναν και σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό που φαίνεται να ανοίγει. Το λιανεμπόριο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό αν μπορεί να ανοίξει 5 Απριλίου. Ναι. Νομίζω και να ανοίξει, θα ανοίξει, όπως είπε και ο κ. Γεραπετρίδης, με πολύ αυστηρούς όρους, δείχνοντας καθαρά ότι ίσως μόνο τα μικρά εμπορικά, με click away και όχι με φυσική παρουσία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοια νούμερα κρουσμάτων διασωληνωμένων και νοσηλευόμενων. Από την άλλη πλευρά, τα σχολεία φαίνεται ότι δεν θα ανοίξουν 5 Απριλίου. Είναι αυτό που φώναζα εδώ και πάρα πολύ καιρό εδώ, από εδώ. Από αυτή την επιμονή της κυρίας Κεραμέως να ανοίξουν τα σχολεία. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί δεν θα ανοίξουν. Το ένα γεγονός είναι ότι δεν μπορεί να ανοίξουν δύο δραστηριότητες ταυτόχρονα. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Το λένε οι ειδικοί. Το είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος να μην ανοίξει τίποτα, είπε σήμερα το πρωί. Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ότι ενώ λένε όλοι ότι περιμένουμε αύριο τους ειδικούς στην Επιτροπή,
βγαίνουν κάποιοι υπουργοί και αρχίζουν να προεξοφλούν. Ο Ξαδάκτυλος είναι μέλος της Επιτροπής. Όχι, δεν λέω για τον κύριο Ξαδάκτυλο. Ναι. Λέω, ας πούμε, είναι τα λάθος για υπουργούς που γίνεται. Που, ναι, το λάθος που γίνεται κατά μένα. Ναι. Να πω λοιπόν ότι τα σχολεία θα πάνε ίσως και μία εβδομάδα πίσω, 12 Απριλίου, μόνο τα λύκεια. Δεν τα πάνε το Σεπτέμβριο να τελειώνουμε, ρε παιδί. Εντάξει, γιατί δημοτικά και διαγωγία μετά το Πάσχα και τα γυμνάσια να δούμε. Αφού το έχουν χάσει με το Και τα γυμνάσια να δούμε μετά από κάποιες μέρες από τα λύκεια. Εγώ θεωρώ κομβικό να έχουν έρθει τα self-test. Τα self-test. Και τι θα γίνει με αυτό, δηλαδή. Μα πρέπει να έρθουν τα self-test, να τα προμηθευτούν οι μαθητές. Μα είναι προαπαιτούμενο για να ανοίξουν τα σχολεία. Πώς κυρία Κεράμενο έβγαινε και έλεγε θα ανοίξω τα σχολεία 5 Απριλίου. Ναι, δεν αλλά μπορώ όχι, να το καταλάβω. Όχι self-test. Δηλαδή θέλω να πω τι θα κάνουν οι μαθητές. Ναι, είναι κάθε Δευτέρα σπίτι τους και θα πηγαίνουν το. Εδώ τώρα. Συγγνώμη που με δυο, αλλά. Θα σας πω τώρα κάτι που έχω κάνει ρεπορτάζ εδώ τις τελευταίες μέρες. Δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει το μαθητή να δώσει το αποτέλεσμα του τεστ γιατί είναι προσωπικό δεδομένο. Άρα τι σημασία έχει. Επίσης έχω να πω. Τι είναι απορία, εξυπηρετεί. Τη Δευτέρα, εγώ χρησιμοποιούμε τώρα την αμαλία, εντάξει. Εντάξει, δεν έχω τη Δευτέρα, λέει, όχι, μπορεί να ακούνε και κάποιοι. Τη Δευτέρα, οκ, κάνουν. Δεν είναι απόφαση της αμαλίας. Όχι, απλά τη χρησιμοποιούμε, ξέρεις, και κάνουμε και την κουβέντα. Επειδή ακούμε, ας πούμε, για περιστατικά ανθρώπων που πάνε και διαγνώσκονται με COVID και φεύγουν τρέχοντας από τα νοσοκομεία. Ακούμε περιστατικά ανθρώπων που πάνε στη δουλειά και προσπαθούν. Η κυρία τη Λάμια, πού τα στιμάλες είναι. Και είναι κάποιοι που φοβούνται, ας πούμε, θα χάσουν τη δουλειά τους και δεν το λένε ότι έχουν αρρωστήσει. Πόσο εμπιστοσύνη μπορείς να έχεις σε παιδιά, ξέρω εγώ, και 15 χρονών και 16, ότι θα κάνουν τα τεστ μόνα τους και μετά θα ακολουθούν και τη διαδικασία. Εγώ λέω, τη Δευτέρα το κάνεις και είσαι αρνητικός και βγαίνει την Τρίτη και είναι κάποιο παιδί θετικό. Τι γίνεται εκεί? Έγινε σε συνάδελφους μας εδώ, κυρία Αμαλία. Αναρωτιέμαι εσύ, δηλαδή. Εγώ πάντως επειδή έχω, και, επειδή έχω παιδί στο Λύκειο. Εγώ είμαι υπέρ των self-test, έτσι. Ξεκάθαρα. Πρέπει όλοι υπέρ είμαστε. Όχι, όχι. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, είμαι υπέρ. Τον self-test είμαι υπέρ. Λέω όμως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσουν στα σχολεία. Εγώ είμαι υπέρ των τεστ να γίνονται οργανωμένα από το σχολείο, αν υπάρχει δυνατότητα. Και στη Γερμανία γίνεται αυτό, έτσι δεν είναι, Κώστα? Και στη Γαλλία και αλλού γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνονται κάπως οργανωμένα από το σχολείο για να ξέρουν και οι καθηγητές και η διεύθυνση του σχολείου τι συμβαίνει. Τώρα κάποια παιδιά, αν θα πάρει το τεστ, πώς θα το κάνει μόνο του και τι αποτέλεσμα θα βγάλει, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Απλά θέλω να πω, επειδή τυχαίνει να έχω και παιδί, ότι αυτό φήμη τη Δευτέρα ανοίγουμε στις 5, φήμη την Τρίτη όχι ανοίγουμε στις 15, ναι. Φήμη την Τετάρτη όχι θα ανοίξουμε στις 12. Τα έχει τρελάνει τα παιδιά, έτσι. Εγώ καλό να πω θα είναι να βγει μια ανακοίνωση από τους αρμόδιους, οριστική. Ναι. Αλλά το να ακούμε κάθε μέρα, διαβάζουμε κάθε μέρα στα site 15 διαφορετικές εκδοχές, κάπου τα έχουν τρελάνει τα παιδιά. Νομίζω ότι όλοι μας έχουν κουραστεί. Αυτό είναι το δείχνω εξάλλου και δημοσκοπήσεις και αυτό η κυβέρνηση το συνυπολογίζει. Ας το δούμε στη δημοσκοπήση λίγο. Όχι, εγώ θέλω να πω την άποψη, τι λέω και τη γραμμή. Ότι υπάρχει αυτή η κόπωση. Η κυβερνητική γραμμή την οποία τη μεταφέρει. Η κόπωση. Δεν χρειάζεται πολύ και να κάνει κυβερνητικό ρεπορτάζ για να καταλάβει ότι όλοι μας είμαστε κουρασμένοι και ότι αυτό και ποτέ δεν τηρήθηκαν τα μέτρα όπως έπρεπε να τηρηθούν. Δεν είναι άποψη δικιά σου, μεταφέρει τη γραμμή την οποία ναι, οι πληροφορίες έρχονται από εκεί. Ναι, αυτό κόπωση είναι κόπωση. Θέλω να πω ότι και εγώ θα το πω και εσύ θα το πεις. Ναι. Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει κόπωση στον πληθυσμό. Τι κόπωση. Μόνο. Υπερκόπωση. 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 Σωστά. Θα πετάνε γιαγιάδες μολότοψη λίγο. Εντάξει, ξέρετε τι έγινε πριν ένα 10 λεπτά πριν που είμαι στο στούντιο. 65χρονη στο Ήλιον πέθανε μετά από μισή ώρα από το εμβόλιο. Έχει γίνει. Υπάρχει τέτοιο. Δύο λεπτά. Αυτό υπάρχει. Είναι πολύ σοβαρό. Κάτσι, το έχει βάλει το έθνος.gr ως έκτακτη επικαιρότητα. Το λέω για το έθνος το έβαλε. Το έθνος.gr ως έκτακτη επικαιρότητα. Εσείς το αναπαράγατε εκεί στο DPG. Εγώ είχα φύγει. Δεν, μάλλον οι συνάδελφοι, αλλά μόνο. Τι να το αναπαράγουνε. Κάτσε ρε παιδί μου, πού ξέρετε ότι ήταν από το εμβόλιο? Εγώ γιατί λέω, τώρα αύριο ώρα θα πάει, έχουμε εδώ και δικό μας άνθρωπο, θα πάει να κάνει ένα τεπού το εμβόλιο. Ώρα, μετά, τα ακούει αυτό τώρα, σε ακούει εσένα τώρα και αύριο το πρωί θα τρελαθεί. Είναι τυχαίο. Θα μας τρελάνε στα τηλέφωνα. Να μην το πούμε όμως όταν είναι είδηση. Να πούμε, ξέρουμε ότι είναι από το. Δεν ξέρουμε, λέμε, έγινε μετά από μισή ώρα. Αυτό λέει το Εθνος.gr. Εγώ διάβασα το δημοσίευμα. Εάν έπαθε ένα τυχαίο περιστατικό στο ενδιάμεσο. Ναι, αυτό λέω. Ότι πρέπει να. Ναι, γιατί να θα, λέμε, πάρει, να θα λέμε, πάρει διαστάσεις αυτό, θα πρέπει να. Νομίζω να διαβάσει. Πάντως σήμερα και στη Γερμανία, σε κάποια κρατήδια πάλι, είπαν για γυναίκες στο Βερολίνο, στη Βαβαρία και στη Ρινανία-Βεσφαλία, για γυναίκες κάτω των 60, σταματάνε πάλι το AstraZeneca. Έλα. Είχαν περιστατικά, περιστατικά θρομβώσεων στον εγκέφαλο. Ναι. Και σπάνιζε η περίπτωση θρομβώσεων. Λοιπόν, 31 περιπτώσεις. Γιατί όλα τα πολιτικά. Δύο λεπτά. Αγαπητοί κύριε συνάδελφοι, κυρία Κάτσου, κύριε Αργύρη. Επειδή αυτά, από όλα αυτά που λέμε αφορούν τον κόσμο, γιατί πάει κόσμο αύριο το πρωί και πάει και κάνει εμβόλιο. Αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο. Λοιπόν, το εμβόλιο για το οποίο η κυρία Παπαευαγγέλου, που είναι η επίσημη αρχή, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και ο κύριο Θεμιστοκλέου, κύριε Παπαευαγγέλου. Ωραία.
είπε ότι υπάρχουν 20 τόσα περιστατικά στο ένα τόσο εκατομμύριο θρομόσεων. Σε εμάς δεν είναι ένα περιστατικό. Προχθές το διάβασα. Δεν το έχω δει. Σε εμάς δεν έχουμε το κάνει, δεν έχουμε κάνει τόσο. Όχι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το είπε προχθές στην ενημέρωση. Ναι. Ωραία, πρέπει να το πούμε και αυτό. Δεύτερον, να αναφέρουμε ότι από τα εμβόλια το Pfizer έχει, ας πούμε, τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Διακόψτε με όπου διαφωνείτε ή έχετε δει κάτι άλλο. Της Moderna το δεύτερο, δηλαδή στο ενδιάμεσο διάστημα αποκτάς και αντισώματα, Pfizer πρώτο, Moderna δεύτερο, AstraZeneca τελευταίο. Είναι έτσι. Με βάση αυτά τα νούμερα που διαβάζουμε το διάβασα εμείς, και το έχω και εγώ από το μεσημέρι. Της Moderna είναι κάπου 80%. Κάπου εκεί και το AstraZeneca το μεσημέρι. Ότι στο ενδιάμεσο μεταξύ των δόσεων, γιατί κάποιο είναι μονοδοσικό της Moderna, ναι. Ποιο είναι? Όχι. Δεν είναι κανένα από αυτά νομίζω. Της Pfizer, ποιο είναι? Το Johnson & Johnson. Το Johnson & Johnson θα είναι μονοδοσικό. Όχι, όχι, εντάξει. Και δεν θα θέλει και στο ενδιάμεσο διάστημα, λοιπόν, αποκτάς αντισώματα σε πολύ μικρότερο χρόνο στη Pfizer. Σε δεύτερη κλίμακα στη Moderna και σε τρίτη κλίμακα στο AstraZeneca. Απλά εγώ θέλω τώρα, να μας πω. Βέβαια, συγγνώμη Κώστα, στις δημοσκοπήσεις έχει ανέβει πάρα πολύ το ποσοστό και είναι σημαντικό που θέλει να εμβολιαστεί, που είναι υπέρ των εμβολιασμών. Για μένα αυτό κάτι μου δείχνει. Δεν εξετάσουμε αυτό, αλλά μας δείχνει στην αρχή την μπόμπα εδώ, βυθού αέρος εδάφους. Πρέπει να τους πούμε αύριο το πρωί, σου λέω, να χτυπάνε ήδη μηνύματα. Θα λένε αύριο το πρωί πρέπει να πάω να εμβολιαστώ. Τι να κάνω, τι είναι αυτό που είπα τώρα. Ωραία, τι να κάνω, τι να τους πούμε τώρα. Μυστήριο μεθάνατο γυναίκας λίγο μετά τον ναι, εμβολιασμό. Ναι, το μυστήριο, ήλιο. Μυστήριο. Αύριο μετά, πάνω από 42 ώρες και θα βγει κάποιος και θα πει το μυστήριο ήταν, είχε, ξέρω εγώ, θρόμβωση. Κάνουν έρευνα, λέει, για το αν σχετίζονται. Αύριο το πρωί υπάρχουν ραντεβού. Εκείνη είναι, δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο. 65. AstraZeneca έκανε. AstraZeneca πρέπει να κάνει. Ναι, ναι. Αλλά να πούμε ότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ωραία, πείτε το. Και έχει ενημερωθεί και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το οποίο διερευνά το θέμα. Άρα δεν κάνουμε καμία. Δηλαδή δεν υπάρχει... θέλουμε στο ελάχιστο να πάρουμε πάνω μας. Όχι, μακριά από εμάς. Επειδή παίζει σε όλα τα site και θα το δουν, το λέω. Ωραία, παίζει τα site, αλλά. Βλέπουμε και από επιστήμονες αντιφατικές δηλώσεις. Ας πούμε, διάβαζα τώρα πριν μπούμε εδώ στο στούντιο μια δήλωση. Ότι χρειάζονται, λέει, ότι τα αντισώματα για ένα εμβόλιο διαρκούν 9 με 10 μήνες. Που σημαίνει ότι μπορεί του χρόνου να πρέπει να το ξανακάνουμε. Θέλω να πω, δεν έχει περάσει ακόμα ικανό διάστημα για να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το πόσο μας προστατεύει, για πόσο διάστημα και όλα αυτά. Στην Βρετανία όμως που έχει εμβολιαστεί, θέλω να σε ρωτήσω, και στο Ισραήλ που έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είχαμε τέτοια. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Έτσι. Ούτε στην Βρετανία ούτε στο Ισραήλ. Και επίσης πρέπει να διαβάζει κανείς με προσοχή αυτά που έχει πει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ότι τα πλεονεκτήματα προστασίας υπερτερούν κατά πολύ από τις πιθανές παρενέργειες σε κάποιους ανθρώπους. Όλα τα φάρμακα είναι γνωστό ότι έχουν κάποιες παρενέργειες. Και τα εμβόλια όλα έχουν παρενέργειες. Όπως επίσης να πω και το εμβόλιο της γρήπης. Μπορεί να το κάνεις και να κολλήσεις τη γρήπη. Απλώς την περνάς πιο ήπια. Εντάξει. Μπλέξουμε και τη γρήπη τώρα. Πάντως δεν είχαμε κύμα γρήπης φέτος. Αφού είμαστε όλοι μαζί. Να μπλέξουμε με την έννοια του εμβολίου, το λέω. Μακριά ένας από τον άλλον, πού να κολλήσεις. Λοιπόν, λέει φίλοι εδώ πέρα από το που είναι. Α, δίπλα εδώ από το Μαρούσι. Λέει, ωραία, τι, αύριο το πρωί εγώ έχω ραντεβού για εμβόλιο. Θα πάω να το κάνω. Θα ρωτήσω τον γιατρό σας και ό,τι σας πει ο γιατρός σας. Η είδηση που βλέπω και εδώ, μας το πήγε η Αμαλία πριν, και στο Newsy, το ότι οι αρχές κάνουν έρευνα για τα αίτια του θανάτου της κυρίας πριν από λίγη ώρα στο Ήλιον. Και είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Της ηλικιωμένης γυναίκας έχει διαταχθεί, θα γίνει, όχι έχει διαταχθεί, και η ιατροδικαστική εξέταση, αφού πρόκειται για ευνίδιο θάνατο, λοιπόν, για ευνίδιο θάνατο και 4.340 κρούσματα σήμερα, 4.000 έπεσα μέσα, 3.40. Έξω έπεσες. Έπρεπε να γράψεις 5.000 εγώ λίγο πιο κοντά τους 5. Άρα, 4.340. 40. Είναι ρεκόρ. Πάμε για παγκόσμιο τέτοιο, πώς το λένε ρεκόρ. Δυστυχώς. Είναι αυτό τώρα. Και θανάτους έχουμε αρκετά. 741 διασωλωμένοι. 741 βαδίζουμε προς το 800 σίγουρα. 72 θανάτους 72 και περάσαμε τις 8.000. Ναι. Και 72 νεκρούς επιβεβαιώνεται. Βάλτε και τα νούμερα από κάτω, αλλά παιδιά ξεφύγει λίγο το πράγμα. Έχουμε φτάσει 8.000. Πάμε ξανά το πούμε. 4.340. 4.340 κρούσματα. 340. 748 διασωλωμένοι. 72 νεκροί και 748. 741 διασωλωμένοι, 72 νεκροί. Νομίζω είναι ρεκόρ. Το 72 δεν είναι.
Τι? Το 72 νεκροί, νομίζω. Καλά, νεκροί, αλλά είναι. Είχαμε κάποια στιγμή περισσότερο στο φθινόπωρο. Οι διασωλεμένοι είναι ρεκόρ και τα κρούσματα είναι ρεκόρ, είναι σίγουρα. Μην μιλάμε τώρα και έτσι και λέμε για ρεκόρ, και σαν να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αλλά, εντάξει, τώρα όμως με αυτό το νούμερο, συγγνώμη τώρα, αν μας βλέπει κάποιος. Με 4.340 κρούσματα θα πάμε να ανοίξουμε κάτι. Και με ανωδική τάση. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην γνωρίζω κάτι εγώ. Καταλαβαίνω ότι τα μέτρα δεν έχουν αποδώσει. Γιατί ο κόσμος είναι εμπουχτισμένος. Αλλά με 4.340. Θέλεις να σε βγάλουμε ένα δεκάλεπτο να πάει να κάνεις τηλέφωνο, να πεις στην κυβέρνηση, γιατί καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Δεν είναι δικιά σου άποψη. Και να τους πεις ότι η παλικάρια. Ρε Αίγης, και το λέμε και τη σεβόμαστε πάντα. Ναι. Αλλά το λέω γιατί καμιά φορά στέλνει κανένα μήνυμα και λέει ότι είναι δεν είναι άποψη της κυρίας Κάτζου. Μεταφέρει το κυβερνητικό. Σε προφυλάσσω, παιδί μου. Είναι τέτοιο, αλίμονο. Και πες τους, παλικάρια με 4.340 κρούσματα. Χτύπησε. Άθος, αμέσως, εδώ. Με 4.300 κρούσματα που λέτε. Δεν το λέμε. Μα το στέλνει ο φίλος ο Ηλίας εδώ, Νάτος. Ούτε ο Λάζαρος δεν βγαίνει. Έτσι λέει και σωστά το λέει. Ούτε ο Λάζαρος δεν θα βγει, λέει, μια εβδομάδα πριν να το Πάσχα. Δεν θα πω όνομα. Κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης πριν από 3 εβδομάδες μου είχε πει ότι αν θες την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σε ένα αυστηρό lockdown. Τότε μου το είχε από πει. Από την Κεσαριανή, ο φίλος. Αυστηρό lockdown. Τότε μου το είχε πει. Κλείστο τελείως αυστηρό lockdown για 15-20 μέρες για να κάνουμε κανονικό Πάσχα. Επιβεβαιώνεται ότι δεν θα είναι καλός ο μήνας, ούτε τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Ο κύριος Σαριγιάννης, με τον οποίο μίλησα από το πρωί, επιβεβαιώνεται. Το μοντέλο του κύριου Σαριγιάννη, που πάντα αυτό μου είπε, έβγαζε 3.970 κρούσματα, αλλά πάντα την Τρίτη είναι, δεν πιάνει ακριβώς το μοντέλο, γιατί είναι το Σαββατοκύριακο που γίνονται πολύ λιγότερα τεστ. Άρα και αυτός περίμενε πάνω από 4.000. Θέλω να πω λοιπόν ότι πια νομίζω τα δεδομένα είναι σοκαριστικά και θα δούμε. Πείτε ξανά τα νούμερα. 4.340 νέα κρούσματα. Δεν ξέρουμε πόσα τεστ είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση. Πάνω από 60.000 πρέπει να είναι, είμαι σίγουρη. Πάνω από 60.000. Ωραία. Πείτε τους διασωλωμένους. 741 διασωλωμένοι και 72 νεκροί. 72 νέοι θάνατοι. Θέλω να πω ότι το. Χάσαν τη ζωή τους 2 λεπτά και το περνάμε. Δεν το περνάμε έτσι. Όχι, κάθε μέρα δεν το περνάμε έτσι εμείς. 72 άνθρωποι από χθες στις 3 το μεσημέρι έχασαν τη ζωή τους μέχρι σήμερα. Στις 3 το μεσημέρι, τώρα η ώρα είναι 5 και. 6 παρά 10. Έχασαν 72 συμπολίτες μας. Από αυτούς, όχι ότι βάζουμε στον κεάδα αυτούς που είναι πάνω από 80 και 90 χρονών. Είναι, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 30-35% που είναι νέοι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν και υποκείμενα νοσήματα, έχουν χάσει. Από αυτούς, τους 72 ανθρώπους, είναι και πολύ νεότεροι άνθρωποι. Τα λέω ξανά για να καταλάβουμε σε τι ζούμε. Επίσης να πω ότι έχει πέσει πάρα πολύ. Και τι κατάσταση αντιμετωπίζουμε. Ο μέσος όρος ηλικίας στις ΜΕΘ. Πια είναι 40-45 έτη. Είπαν όλοι, δεν είναι μεγάλη, γιατί έχουν εμβολιαστεί οι μεγάλες ηλικίες και άρα δεν πηγαίνουν στις ΜΕΘ. Ακόμα και να νοσούν ελαφριά. Είμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη μέρα για την πανδημία. Θεωρώ ότι αυτά τα νούμερα. Μια δύσκολη εβδομάδα. Ναι, αυτά τα νούμερα αύριο στην Επιτροπή των Ελληνικών ίσως και αλλάξουν ή μεταβάλουν τα σχέδια για άνοιγμα δραστηριοτήτων. Προσωπική μου άποψη πιστεύω, νομίζω, δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Εξαδάκτυλος σήμερα που είναι και μέλος της Επιτροπής το είπε ξεκάθαρα, νομίζω γνωρίζοντας τα νούμερα. Δηλαδή έχουν μια. Υπάρχει φήμη πάντως, ακούστηκε στη Βουλή νωρίτερα, από τις 11 η ώρα υπάρχει αυτή η φήμη γιατί βλέπαν την ανωδική πορεία των κρουσμάτων. Εγώ δεν πίστευα ότι θα περάσουν στις 4.000. Δεν είχα πληροφόρηση βέβαια τις 4-5 τελευταίες ώρες. Αλλά το 440. Πάντως, αν ξέρεις να διαβάζεις τι σημαίνει εκθετική αύξηση, τι περίμενες στις 4.000. Κυρίως το 741. Μίλησα με την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι στην αιματολογία, την κυρία Μουζάκη, Αθανασία Μουζάκη, θυμάμαι νομίζω το όνομά της, σωστά το λέω. Η οποία η γυναίκα έστειλε στην Ακαδημία Αθηνών 102 δείγματα θετικά κορονοϊού, που από τον ομό, από την Πάτρα, που ήταν από τον Αστακό, ένα από το Μεσολόγγι. Μου είπε η γυναίκα ότι όλα ήταν μεταλλαγμένα, μόνο 5 δεν ήταν μεταλλαγμένα. Και είχαν όλες τις μεταλλάξεις. Βρετανική, Ισπανική και μία νότιο-αφρικάνικη από το Μεσολόγγι, ο οποίος άνθρωπος είχε έρθει από την Αφρική.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι μεταλλάξεις πια κυριαρχούν. Έχουν ξεπεράσει το 90%. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει τεράστια αύξηση τη μεταδοτικότητα λόγω των μεταλλάξεων. Επειδή την είπε στην είδηση, γιατί και εγώ μίλησα με παράγοντα εκεί, για το Μεσολόγιο και λόγω τη εντοπιότητα κλπ. Μου είπε ότι και δεν είχε σχέση με πρόσωπα που έχουν έρθει ή ταξιδέψει στην Νότια Αφρική. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό είχε έρθει, είχε πάει η Νότια Αφρική. Αυτό που μου είπαν εμένα η πληροφορία είναι ότι δεν έχει σχέση με Νότια Αφρική. Για το Μεσολόγγι, λέω, για το χωριό έξω από το Μεσολόγγι. Που σημαίνει ότι μπορεί να, έχει, να το δούμε τις επόμενες μέρες στην κοινότητα. Γιατί δεν είναι μόνο ένας. Δεν λέμε για τον έναν που ήρθε από το αεροδρόμιο και πήγε στο Μεσολόγγι. Τώρα η μητέρα μου, να το κάνω το εμβόλιο. Δίκιο έχει τώρα. Μα τα λες αυτά, πες της λοιπόν ότι ξανά κάνε μια επανάληψη αυτά που είπαμε. Να πάρει το γιατρό της να ρωτήσει και γίνεται η ιατροδικαστική εξέταση για την κυρία που έχασε τη ζωή της στο Ήλιον. Δεν μπορούμε να πούμε να πάρουμε εμείς τέτοια ευθύνη. Όχι, να πω εγώ, όχι. Αλλά εγώ είμαι και υπέρ των εμβολίων. Δεν, πραγματικά είναι. Ωραία. Αλλά... Πάρτε και τη Μαρία την Παπαναγιώτα. Αν την έχουμε, κύριε Διαμαντόπουλε, να την βγάλουμε. Ωραία. Ναι, Κώστας Αργυρός. Που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, να πούμε έτσι. Αυτή η κατάσταση έξαρση του τρίτου κύματος, όπως το αποκαλούμε, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά τρίτο κύμα, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, να πω ότι έχει βγάλει το Υπουργείο Υγείας μία ανακοίνωση. Το διερευνάει η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνηση. Έμεινε κανονικά τα 20 λεπτά. Δεν εμφάνισε κάποια αναφυλακτική αντίδραση που να δείχνει ότι σχετίζεται λόγω και του σύντομου χρόνου από τη στιγμή που το έκανε. Έχει ιστορικό με υποκείμενα ζαχαρό, διαβήτη και στεφανιαία νόσο. Εντάξει. Το λέω απλώς. Ψάχνουμε δηλαδή τώρα για να το εκλαϊκέψουμε και στους... Με αναφυλακτική αντίδραση δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Είναι AstraZeneca. Μη... Μα το λένε η ανακοίνωση, εγώ το λέω. Να μην το πω την ανακοίνωση. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Όχι, δεν το λέγα σένα. Τρελαίνουμε τον κόσμο. Ο άλλος θα πάει το πρωί, θα κάνει εμβόλιο σε AstraZeneca και θα περάσει ένα μαύρο βράδυ. Να το κάνω, να μην το κάνω. Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε τα 10 λεπτά που δεν είναι και δουλειά δικιά μας. Εμείς είναι το. Πολύ καλά τα λέτε. Πολύ καλά τα λέτε. Έχω λέει όλη την άμα πάντηση. Δείτε και τα site, εδώ γίνεται χαμός τώρα. Αλλά ψάχνουμε τα 10 λεπτά. Αν είναι αντίδραση από το εμβόλιο, το 20 λεπτό, ή αν στα 10 λεπτά έπαθε ένα έμφραγμα η γυναίκα. Και γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχω τα μηνύματα εδώ συνέχεια. Φοβάμαι δεν θα πούμε σε αυτή την ευθύνη. Σε καμία περίπτωση. Θα μιλήσετε όσοι κάνετε εμβόλιο και όσες αύριο με το γιατρό σας και θα ακολουθήσετε μετά το γιατρό σας το ένστικτό σας. Καλά το είπα. Καλά το είπες, το ένστικτό σας, το ένστικτό ο καθένας. Είναι πιο ισχυρό για τους γιατρούς και από όλα. Και άμα θέλετε πάντα το κάνετε. Και, εντάξει. Εδώ πάντως, κάπου δεν μπορώ να το πω, το αφήνω έτσι. Γιατί αυτό που πρέπει επίσης. Αυτό που πρέπει επίσης. Αυτό που πρέπει επίσης. Αλλά ακολουθήστε το ένστικτό σας. Θυμάμαι πριν από 2 εβδομάδες, νομίζω, που η Αμαλία τότε είχε πάλι. Αν θυμάσαι, η Αμαλία το συζητάγαμε. 2.007 νέα κρούσματα, συγγνώμη το ΙΕ. Στην Αττική. Ναι, βλέπω Ανατολική Αττική, ας πούμε, έχει 270. Έτσι. Τα κρούσματα, έχω στείλει μήνυμα να δω πόσα κρούσματα είναι. Λοιπόν, αλλά, πόσα και οι διαδημοτικές μετακινήσεις δεν ξέρω τι θα συμβάλλουν. Καλά, 535 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θυμάμαι που συζητάγαμε πριν από 2 εβδομάδες, νομίζω ήταν, που είχε πάλι κυκλοφορήσει μια διαρροή ότι επίκειται άνοιγμα. Και θυμάμαι τότε που λέγαμε ότι θα είναι παράλογο να υπάρχει άνοιγμα, έτσι. Νομίζω ότι όλες αυτές οι διαρροές των τελευταίων ημερών, ότι πάμε για άνοιγμα, θα τα ανοίξει όλα, θα γίνει αυτό, ουσιαστικά τι κάνει. Εγώ βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους στο δρόμο χωρίς μάσκα, χωρίς καμία προστασία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι καλό να καλλιεργείς εδώ και μέρες ότι πάμε για άνοιγμα όταν ξέρεις ότι εδώ... η καμπύλη ανεβαίνει κατακόρυφα. Ο κόσμος ακούει αυτά τα πράγματα και χαλαρώνει. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, ακόμα και αφού το λένε οι επιστήμονες, ακόμα και όταν κάνεις το εμβόλιο πρέπει να φοράς τη μάσκα σου, πρέπει να προσέχεις να κρατάς αποστάσεις. Δεν τηρούνται πια τα μέτρα. Είναι σαφές αυτό. Ναι, τώρα γράφει ένας φίλος εδώ ότι τα κρούσματα αυτά είναι από αυτούς που πήραν μέρος στις διαδηλώσεις. Και στην Ανατολική Αττική που έχει 271 κρούσματα, δηλαδή, κάναμε πολλές διαδηλώσεις. Σίγουρα έχουν παίξει ρόλο οι διαδηλώσεις, αλλά όχι για να φτάσουμε στα 4.440 κρούσματα. Έλα, να το κόψουμε αυτό. Εντάξει. Γιατί είδα και μια ένταση για την Νέα Σμύρνη. Μπορεί να παίξει ένα ρόλο για διαδηλώσεις και λοιπά, αλλά και σε σπίτια, θες να το πω έτσι για να γίνω, μην το πω τώρα. Σε σπίτια νεοδημοκρατών αν μαζεύτηκαν και εκεί μπορεί να κολλήσει ένα κορονοϊό. Έλα τώρα, να σοβαρευτούμε λίγο, εντάξει. Πάντως οι διαδηλώσεις παίζουν ρόλο.
Και το λέγαμε από την εποχή. Αλλά όχι ότι ευθύνονται μόνο οι δηλώσεις. Που γινόντουσαν έξω από το εφετείο οι διαδηλώσεις. Είμαστε στο πικ της πανδημίας. Ναι, και έξω από τον Άι Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα. Και όταν πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, γινόντουσαν διαδηλώσεις έξω από το Καραϊσκάκι. Πού το βάζεις με τους Ολυμπιακούς, θα χαμόζω γενικά. Ολυμπιακός είμαι, αλλά το λέω έτσι. Και τότε δεν είχε μιλήσει κανείς για αυτό το θέμα. Εντάξει τώρα, χαλαρώστε λίγο. Λοιπόν, να πούμε τώρα δύο πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένταση. 5-35. Με την έννοια ότι δεν είναι μόνο τα 5-35 ότι πιέζεται και το σύστημα. Έχουμε πολλά κρούσματα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, το έστειλε και ένας φίλος βουλευτής τώρα. Έχουν μεταφερθεί τα άτομα που είναι στο γνωστό κέντρο αποκατάστασης έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο Παπαγεωργίου, στον Άγιο Παύλο και στο Γενικό Χαλκιδικής. Τώρα για να τα μεταφέρουν στο Γενικό Χαλκιδικής, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, απλά μεταφέρθηκαν, γιατί είχε... Όντως, είχε φωλιά κορονοϊού και ήταν πρόσωπα και τα πρόσωπα που ήταν στο κέντρο αποκατάστασης κάποιας ηλικίας αρκετά μεγάλης. Πες το, Κώστα. Ναι, αν θυμάμαι μια είδηση που είδα μπαίνοντας εδώ, ο κύριος Κικίλιας έδωσε σήμερα και τους αριθμούς των ΜΕΘ που υπάρχουν διαθέσιμοι συνολικά στη χώρα. Είμαστε πια πάρα πολύ κοντά στο 100% των ΜΕΘ πανελληνίως, έτσι. Εντάξει, εγώ τώρα αυτό έχω μπλεχθεί λίγο με τα νούμερα. Είπε για 841 μεθ COVID, νομίζω κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Ας το ανοίξουν, λοιπόν, ας το ανοίξουν αφού είναι αυτά τα νούμερα. Εγώ κάνω λίγο τόσο σύγχρονο διαβόλου. Λοιπόν, υπάρχει ένα θλιβερό ρεκόρ, θα το βάλει και ο συνάδελφος ο αρχιεντάξης μας, ο κ. Διαμαντόπουλος. Περάσαμε τους 8.000 νεκρούς με τα 72 άτομα που ανακοινώθηκαν σήμερα. 8.000 νεκρούς. Θέλω να θυμίσω ότι αυτός ο. Να το βάλω σε εισαγωγικά, γιατί είναι καθηγητής στο εξωτερικό, δεν μας ακούει τώρα. Ποιος? Αλλά τον κύριο Ιωαννίδη τον λέγανε ψεκασμένο. Και είχε φτάσει. Πότε? Πριν από 6 μήνες. Το Νοέμβριο που είχαμε 626 νεκρούς. Ναι, ναι, ναι. Αυτός λοιπόν που είπε, το είπα έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος τώρα. Έτσι, δεν το ήρθα το εγώ προς Θεού. Και υπολείπεται 2.000 νεκρούς που σε καμία περίπτωση να μην έρθουν, να μείνουμε εδώ και να σταματήσουμε, από το νούμερο που είχε δώσει. Είχε δώσει 10.000. Για πότε? Για το τέλος Φεβρουαρίου. Και τώρα πόσο είναι? Τέλος Μαρτίου. Ένα μήνα έξω έχει πέσει. Λοιπόν, πάμε. Χθες προσεκτικός ο κύριος Πέτσας, κυρία Κάτσου. Α, έχουμε και τη Μαρία την Παπαναγιώτου. Να πάμε να δείξουμε πρώτα τον κύριο Πέτσα που ήταν εξαιρετικά προσεκτικός και μετά πάμε στην κυρία Παπαναγιώτου. Προσεκτικός, μουδιασμένος, είπε θα δούμε, έτσι δεν Όχι, είπε. Όχι, δεν είναι μουδιασμένος ποτέ. Είναι προσεκτικός απλώς. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Το μουδιασμένος είναι προσεκτικός. Γιατί με την καλή έννοια του. Φυλάγεται. Φυλάγεται από τι κακοτοπιές. Ξέρετε τι κάνει. Εδώ μίλησε χθες, βάλτε το να το δούμε και μετά πάμε στη Μαρία την Παπαναγιώτου. Πάμε. Τελικά. Τι μπορεί να ανοίξει στις 5 Απριλίου με την σημερινή επιδημιολογική εικόνα και αν τελικά η κυβέρνηση θέλει να πάει σε αυτό που λέμε αποσυμπίεση της βαλβίδας, γιατί υπάρχει κόπος στον πληθυσμό, το αναγνωρίζουμε όλοι, αλλά από την άλλη πλευρά η αύξηση των διασωληνωμένων σε επίπεδα ρεκόρ και σήμερα είχαμε αύξηση, αλλά και των θανάτων, ίσως να φρενάρει τους σχεδιασμούς. Νομίζω ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για ημερομηνίες χωρίς να δούμε τα νούμερα αυτής της εβδομάδας. Τα νούμερα που άκουσα πριν που αναφέρατε. Είναι απλώς ενδεικτικά, γιατί η Δευτέρα δεν είναι μια μέρα στην οποία μπορεί να εξάγει κανείς συμπεράσματα. Θα πρέπει να περιμένουμε και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, το ποσοστό της θετικότητας σε σχέση με τα τεστ που γίνονται και επίσης να δούμε πώς εξελίσσεται η πίεση στο σύστημα υγείας. Άρα είναι πρόωρο να πούμε σήμερα για ημερομηνίες. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε όλοι είναι ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πάμε σταδιακά σε άνοιγμα είτε στην οικονομία, είτε στην εκπαίδευση, αλλά όχι ταυτόχρονα, σταδιακά, όπως είπα και πριν, για να φτάσουμε μέχρι το Πάσχα. Λοιπόν, σε μια εξαιρετικά επιδημιολογικά δύσκολη ημέρα, αυτά είπε σήμερα ο αναπληρωτής. Σήμερα πρώτα είχαμε, να μας πει, να μας δούμε τι θα λέει. Να μας πει, το ίδιο θα λέει. Λοιπόν, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, πάμε στη Μαρία την Παπαναγιώτου, κυρία Αργυρέ, κυρία Κάτσου, την έχουμε τη Μαρία. Καλησπέρα, Μαρία, συγγνώμη, περίμενες. Καλησπέρα. Λίγο, δύσκολη ημέρα. Απίλαψα τη συζήτησή σας. Δύσκολη μέρα και νομίζω μέρα έντονου προβληματισμού. Καλά, τα κρούσματα μιλάνε από μόνοι τους, οι θάνατοι δυστυχώς μιλάνε από μόνοι τους και η κατάσταση στις συντατικές. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ανάγκη επίσπευσης των εμβολιασμών από την ελληνική κυβέρνηση, όπως και από πολλές χώρες. Και μου κάνει εντύπωση ότι επισήμως
Δεν έχει αναφερθεί τίποτα για το εμβόλιο της Άστρα από επίσημα χείλη, την ώρα που, που επίσης επισήμως ο EMA έχει στείλει ειδοποιητήρια με αναφορές ότι υπάρχει περίπτωση εμφάνισης εγκεφαλικών θρομβώσεων μετά, από την προηγούμενη εβδομάδα και μετά έγινε αυτό και τυχαίνει να έχω δει την ενημέρωση αυτή και στα ελληνικά. Θα έλεγα κάτσε, Μαρία, ότι με βάση... Συγγνώμη, Μαρία Παπαναγιώτου. Ναι. Δύο λεπτά. Εσύ παρακολουθείς το ρεπορτάζ αυτό πάρα πολλά χρόνια το ιατρικό και σαν τις έγκυρες. Τις πολύ έγκυρες. Λοιπόν, τι μας είπες. Μας είπες ότι έχεις δει την ενημέρωση στα ελληνικά ότι Βεβαίως. Το εμβόλιο... Σχετίζεται, μπορεί να σχετιστεί με μικρό με ένα ρυθμό, αλλά να σχετιστεί, δηλαδή η συσχέτιση έχει γίνει αποδεκτή από τον EMA, με περιστατικά θρομβώσεων. Εδώ να πούμε, Βασίλη, επειδή τυχαίνει και το έχω ακολουθήσει το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό για την παγκόσμια κοινότητα, το ενδιαφέρον είναι ότι το εμβόλιο κάνει μία επιπλοκή του ιού. Δηλαδή, ο φόβος ότι το εμβόλιο που είναι απενεργοποιημένο, αδρανοποιημένος ιός, μπορεί να μου προκαλέσει επιπλοκή του ίδιου του ιού, δυστυχώς εδώ επιβεβαιώνεται. Μία πρωτεΐνη, από ό,τι μου έχουν εξηγήσει οι ειδικοί, σχετίζεται για το ότι μπορεί σε μικρό μεν, πολύ μικρό ποσοστό περιπτώσεων, όμως να εμφανιστεί ένα τέτοιο σύνδρομο, το οποίο είναι ραγδαίο και δυστυχώς για πολλούς ακαριαίο. Σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι. Πληροφορίες από τον ιατρικό κόσμο. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης και δεν ξέρω πόσο άμεσα θα ανακοινωθούν αυτά τα στοιχεία. Την ελληνική να Μαρία. Να πω ναι. Κάτι, διαβάζω τώρα, ναι. Να ακούς και η Μαρία. Στη Γερμανία σήμερα το θέμα της AstraZeneca θα απασχολήσει συνάντηση της Καγκελαρίου με τον Υπουργό Υγείας και τους αρχηγούς των κρατηδίων. Πολλά κρατήδια, το είπα και πριν, έχουν προσωρινά να στείλει τα εμβόλια σε ανθρώπους κάτω των 60 ετών. Η Γερμανία δηλώνει 31 περιστατικά θρομβώσεων εγκεφάλου και θα αποφασίσουν σήμερα πώς θα προχωρήσουν παραπέρα με το εμβόλιο της AstraZeneca. Για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Για το συγκεκριμένο εμβόλιο και για ανθρώπους κάτω των 60 ετών. Θα απόψε σήμερα η Μέρκελ, ο Σπαν, ο Υπουργός Υγείας και η Αρχηγή των Κρατηδίων συζητούν για το εμβόλιο. Το Βερολίνο, η Βαβαρία και η Ρινανία, Βεσφαλία, νομίζω τρία κρατήδια ήδη έχουν αναστείλει και άλλα κρατήδια περιμένουν να αναλυφθεί μια κοινή απόφαση. Και αυτό. Μάλιστα η Γερμανία ήταν αυτή η οποία κατέδειξε στη διεθνή κοινότητα και στους διεθνείς οργανισμούς και στον EMA και στην ίδια την εταιρεία, κατέριψε τους ισχυρισμούς της που παρουσίαζαν το ποσοστό θρομβώσεων εντός του αναμενόμενου. Τα ζητήματα με το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι δύο. Πρώτον, ότι η εικόνα, η κλινική εικόνα αυτών των περιστατικών που καταλήγουν είναι εξαιρετικά σπάνια, όπως χαρακτηρίζεται από την επιστημονική κοινότητα. Και το δεύτερο είναι ότι τα ποσοστά τα οποία, σύμφωνα με τη Γερμανία που μπήκε μπροστά στην ιστορία αυτή με την Άστρα, που εμφανίστηκαν και καταγράφηκαν, δεν είναι τόσο αμεληταία ώστε να εντάσσονται στο στατιστικά αναμενόμενο ποσοστό θρομβώσεων. Και... έχουμε δηλαδή δύο στοιχεία τα οποία ισχυρίστηκε η Γερμανία και κατάφερε ο EMA να βγάλει ανακοίνωση που να ζητά να αναφέρεται αυτός ο κίνδυνος στις οδηγίες του φαρμάκου. Όμως αυτό δημιουργεί μία ευθύνη και για τις κυβερνήσεις και για τους κατατόπους τις επιστημονικές εταιρείες. Δηλαδή υπάρχει μια ευθύνη πια από τον επιστημονικό κόσμο, είτε με τη φαρμακογεωγραφία του ανθρώπου που πρόκειται να εμβολιαστεί, όταν υπάρχει περίπτωση και κίνδυνος θρόμβωσης, αυτό να εντοπίζεται και να αποκλείεται από το συγκεκριμένο εμβόλιο, είτε με ευθεία ενημέρωση από επίσημα χείλη προς τους ιατρικούς συλλόγους, προς τους γιατρούς, προς τις επιστημονικές εταιρείες, ώστε να αυξηθεί η απαγρύπνηση και η ενημέρωση για τον πολίτη. Τώρα να κάνω, άκουσα πολύ προσεκτικά και τη Μαρία και εσένα Κώστα, να πω ότι καταλαβαίνετε ότι έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία πια. Εμένα μου έρχονται τώρα σορδών τα μηνύματα. Τι συμβεί και στο Ήλιον. Και αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος είναι να πάει. Εγώ λέω ότι εμείς από εδώ λέμε ότι ακόμα ερευνάται το περιστατικό. Δεν έχουμε κάποια απάντηση. Είναι όντως έτσι. Αλλά η γυναίκα είχε ιστορικό. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεν είμαι ειδικός. Άρα πρέπει ο καθένας, Μαρία, νομίζω θα συμφωνήσει, που είναι αύριο μεθαύριο να κάνει το εμβόλιο, να πάρει το γιατρό ένα τηλέφωνο και εκείνος να τον κατευθύνει. Εμείς δεν μπορούμε από εδώ να πούμε κάντε το ή μη κάνετε. Εδώ
θα έπρεπε. Εμείς απλώς δίνουμε το ρεπορτάζ, Κώστα, μου, ναι, συγγνώμη. Όχι, εγώ λέω εδώ θα έπρεπε να υπάρχει πια μια επίσημη δήλωση αντίδραση της Επιτροπής των Ειδικών. Γι' αυτό έχουμε την Επιτροπή των Ειδικών. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουν όλες οι χώρες Επιτροπές Ειδικών. Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει η Επιτροπή των Ειδικών. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω, διόρθωσέ μας Μαρία, που ξέρεις λίγο τη διαδικασία πώς γίνεται. Μηχανισμός, ναι. Ναι, τι γίνεται με το μηχανισμό. Αύριο το πρωί υπάρχει κόσμος που θα πάει να κάνει το εμβόλιο. Έχει ραντεβού. Έχω. Δηλαδή, από την Ηλιούπολη το σιδηροδρομικό, ο οποίος λέει, παιδιά, έχω αύριο, λέει, να κάνω το εμβόλιο. Φοβήθηκε. Να πάω να κάνω. Σε όλους, προκαταβολικά λέμε, σε όλους, να μιλήσετε με το γιατρό σας. Εγώ θα πω μετά το γιατρό σας, αλλά πετάξτε το δικό μου, πετάξτε το. Τελείωσε. Ακολουθήστε και τον ενστικτό σας, αλλά μιλήστε με το γιατρό σας. Ό,τι σας πει αυτός. Και είναι πολλά τα μηνύματα. Είναι από τον Λαύριο η κυρία, είναι από τη Τζιά η κυρία, από την Γκαία. Λοιπόν, από τη Θήβα ο κύριος, ο οποίος λέει αύριο το πρωί έχω επίσης ραντεβού. Είναι πολλά και τα μηνύματα. Και είτε όλο αυτό μέσα στο ρεκόρ κρουσμάτων διασωληνωμένων. Δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό. Πείτε τώρα, ξανά πώς είναι σήμερα. 4.340 γιατί κρούσματα, 741 οι διασωληνωμένοι και 72 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Τα νούμερα είναι τραγικά, πραγματικά. Ξέρουμε όλοι ότι βρισκόμαστε στο δόκιμα της πανδημίας. Είχαν γιατροί και ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα δούμε έκρηξη κρουσμάτων. Έτσι. Νομίζω, και εδώ που όσους βγάζουμε. Άρα τώρα, Μαρία, εσύ θεωρείς και θέλω να σου, με αυτά τα νούμερα, ότι μπορούμε να πάμε σε κάποιο άνοιγμα. Καλά, δηλαδή, είναι τρομερό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε αυτό το κύμα το οποίο ζούμε, και εσείς το είπατε πριν, μέχρι τον Νοέμβριο είχαμε 600 τόσα κρούσματα, ας πούμε μέχρι το Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου που αρχίσαμε και εμείς να τα λέμε από αέρος, άρχιζε όπως θυμάστε να ανεβαίνει το τρίτο κύμα σε εμάς. Και από 700 τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 7.000 και τις 7.500. Μιλάμε για υπερδεκαπλασιασμό. Αυτό όμως δεν είναι μόνο απόρρια της μη τήρησης των μέτρων. Και βέβαια ο κόσμος έχει χαλαρώσει και βέβαια συμφωνώ μαζί σας ότι όσο του λέμε τώρα ανοίγουμε και τώρα ανοίγουμε, ο κόσμος αντιδρά και αυτό δεν μας βάζει στο επίπεδο ετοιμότητας που θα έπρεπε να ήμασταν. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουμε και στην Αττική και στη χώρα και φοβάμαι ότι δεν θα απαλλαγούμε από αυτό καθόλου εύκολα, είναι οι μεταλλάξεις. Είναι η Αττική από ό,τι ακούμε από πληροφορίες που δεν ανακοινώνονται επισήμως, είναι ένα καζάνι που βράζει από πλευράς μεταλλάξεων και οι οποίες δεν ξέρουμε αν πιάνουν το εμβόλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο δραματικό. Άκου Μαρία, λοιπόν από το φίλο εδώ το στρατιωτικό, το στρατιωτικό λέει να πείτε στην κυρία Παπαναγιώτου από την Ηλιούπολη. Είχα μιλήσει και παλιά όταν ήταν στον Αντένα και την είχα πει για άλλο, λέει την ιστορία του για άλλο θέμα υγείας κλπ. Κάνω το εμβόλιο, με έχουν το πει στην Παρασκευή. Να πάω να το κάνω, ό,τι λέει πει. Τι είναι η Μαρία, είναι γιατρός. Ωραία, λοιπόν να πω όμως. Αλλά πες, όχι, δύο λεφτά. Πες, τι του λέω. Πάρα πολύ, αλλά φυσικά δεν μπορεί να είναι δική μας η ευθύνη. Είναι ο γιατρός και είναι όλοι οι γιατροί που είμαι σίγουρη. Πες του να πάει να πάρει το γιατρό του. Αυτό το περιστατικό. Αυτό. Γνωρίζουν ποιες είναι οι κατηγορίες των ασθενών που δεν μπορούν με βεβαιότητα να πάρουν σύσταση να εμβολιαστούν. Να πω μόνο για να ξέρεις πριν να τα λέμε όλα, είναι ότι ο κύριος Σαριγιάννης, τον ξέρουμε όλοι, που μίλησα μαζί του, μου είπε ότι θα είναι κάπου 3.970 με πόσα τεστ όμως, με 67.000 τεστ. Τα τεστ που έγιναν, άρα έπεσε μέσα 1.000%, τα τεστ που έγιναν είναι 75.979. Παραπάνω. Άρα, σε αυτά τα τεστ που έλεγε ο Σαριγιάννης και πέσει μέσα, αν ήταν 75,9 και βγήκαν 4.340. Ο δείκτης θετικότητας, Μαρία, στο 5,7. Το ναι, 5, άλλο το 12, άλλο το 5 όμως. Το 5 έχει πέσει από το 12. Θα σας πω, μια και μιλάμε για δείκτες, επειδή η Ελλάδα επισήμως και όπως ανακοινώθηκε, από και ανακοινωνόταν και εδώ και ένα χρόνο, δεν διενεργούσε τόσο πολλά τεστ, αλλά έβλεπε την κίνηση της επιδημίας από την προσέγγιση στα νοσοκομεία, από τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Τα λίγα τεστ μπορεί να μας έδιναν μικρό αριθμό κρουσμάτων και να μας εμφάνιζαν και σε προνομιακή θέση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με τις τελευταίες απεικονίσεις του Τζον Χόπκινς, η Ελλάδα εμφανίστηκε πρώτη με μέσο όρο πάνω και από τον υπόλοιπο κόσμο, από την Ευρώπη και από τη ΣΥΠΑ, σε δείκτη θνητότητας, ο οποίος είναι η διαίρεση των κρουσμάτων με τους θανάτους. Αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχουν δείκτες, μαρτυριάδες,
που και να θέλουμε να κρύψουμε ή και να θέλουμε να μην εμφανίσουμε ή και να θέλουμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Τα πολλά θύματα που μπορεί να υπάρχουν στην κοινότητα, κάποια στιγμή φαίνεται, απεικονίζεται η σοβαρότητα της επιδημίας στη χώρα. Και φυσικά οι διεθνείς οργανισμοί όλα αυτά τα παρατηρούν. Λοιπόν, Μαρία Παπαναγιώτου, όποτε θες παρεμβαίνεις, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, ωραίος και πίνακας πίσω, πρέπει να είναι λίτρας. Λοιπόν, είσαι επανειδήν, θα τα πούμε. Ευχαριστούμε, Μαρία. Ευχαριστούμε, μου, συνεκλητούς συναδέλφου, Μαρία Κώστα. Λοιπόν, θα τα πούμε, Μαρία. Είδες τη ροπίνακα, ήταν την παλιά. Λοιπόν, να πάμε να βγει και το πρωί στο Γιώργο τον Παπαδάκη, ο κ. Καπραβέλλος, ΜΕΘ Θεσσαλονίκη. Ο διευθυντής. Ναι. Όπου πιέζονται οι ΜΕΘ εκεί. Όχι πολύ όμως. Λέω ότι είναι καλή κατάσταση. Ελεγχόμενη στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει τέτοια ελεγχόμενη. Και είπε ότι το ηφαίστειο. Ο ίδιος τι είπε, γιατί τον άκουσα. Α. Το ηφαίστειο δεν έχει εκραγεί ακόμα στην Αττική. Αυτό είπε, αλλά όχι ότι δεν πιέζεται η Θεσσαλονίκη. Το είπε. Το είπε. Ναι, βάλτε το. Να δούμε. Γιατί εγώ το άκουσα, το άκουσα μαλλιά. Πάμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πιο σφοδρό το κύμα, το τρίτο κύμα στην Αθήνα. Αλλά ακούστε με, δεν έχει γίνει έκρηξη ακόμα στην Αθήνα, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα είναι ένα ηφαίστειο που βράζει. Δεν έχει εκραγεί ακόμα, κύριε Παπαδάκη. Και βλέπετε, με μεγάλη μου χαρά βλέπω, ότι συγκρατείται όσο μπορεί να συγκρατηθεί αυτή η σφοδρότητα του τρίτου κύματος, με πολλά προβλήματα από ένα υγειονομικό σύστημα που δεν αντέχει, που το βλέπετε κι εσείς, υπάρχουν διασωληνωμένοι που είναι σε απλές κλίνες. Άρα συνεπώς είναι πολύ παρακινδυνευμένο από τη μία στρατηγική στην άλλη να προχωρήσουν τόσο γρήγορα. Λοιπόν, αυτά από τον γιατρό τον κύριο Καπραβέλλο, κύριε Κάτσο, κύριε Αργυρέ. Ναι. Λοιπόν, 20 ώρες είναι εκεί στο νοσοκομείο. Είχαμε μιλήσει, πότε είχαμε μιλήσει, την Πέμπτη. Το άλλο θέμα το σημερινό είναι τη προανακριτική. Θα πάμε στην προανακριτική. 2 λεπτά να τα τελειώσουμε όλοι. Θα πάμε. Νομίζω ότι έχουν σημειώσει εδώ. Τα άκουσα. Έχασα από τη ζωή μια μισή ώρα. Κάτσε, θα απαντήσουμε. Τι συμπέρασμα έβγαλε. Σαρωτικό παπά. Θα σου πω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Με προκαλεί γιατί θα σου πω κι άλλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μαύρε σημαίε. Και σαρωτικό πολλάκι. Για παπά είπα. Όχι, εγώ το λέω. Γιατί ανέφερε, να σου το πω αφού με προκαλείς, όχι, ότι εγώ, όταν είναι, γιατί προκαλώ. Όλοι είναι φίλοι τώρα, οι καναλάρχες, τουλάχιστον οι τρεις από αυτούς που ανέφερε, είναι φίλοι. Παπά, ένας, δεν το ξέρω καν, 45 εκατομμύρια πληρώσαν, το άλλο και πληρώνει 45 εκατομμύρια, λογικό είναι παράδειγμα. Μιλάς για το λοιπόν, άστο να δούμε κλπ. Λοιπόν, άλλο αυτό, μου είπες για το συγκεκριμένο σου απάντησα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, μαύρες σημαίες σε λαϊκές αγορές. Λαϊκές αγορές βγήκαν εκεί, υπάρχει ένας νόμος τώρα. Κάτι λέει ιδιωτικοποιούνται. Ποιος λαϊκές αγορές. Ελέγχονται. Τα κρεμμύδια. Τι θα κάνουμε. Δεν το έχω πριν, κάτσω να το ψάξω λίγο. Ρε παιδιά, και να βγάλουμε και τον πρόεδρο των λαϊκών αγορών την επόμενη εβδομάδα. Βάλτε το βγάλουμε. Ναι, τον κύριο Μόσχο, που είσαι εξαιρετικός, να μας πει τι ακριβώς και αντιδρούν. Ναι, υπάρχει αντίδραση. Για δείξτε λίγο το τέτοιο. Για δείξτε λίγο το πλάνο με τις λαϊκές αγορές από Θεσσαλονίκη. Μίλησε ο κύριος. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δήλωσή του, αλλά μίλησε ο πρόεδρος. Τα πλανάκια, βάλτε τα πλανάκια. Ο Άγγελος δε Ρετζής. Ωραία, για πάρτε λίγο. Βάλανε μαύρες σημαίες κλπ. Είμαστε συνδεδεμένοι, ελάτε! Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά. Εξαιρετικό είναι. Το θα πάρετε σκληρά, χρυσάτε να παιδιά. Λοιπόν, αυτά από τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, δεν είχαμε δηλώσει. Θα κάνουμε όμως, επειδή δείχνουμε. Να βγάλουμε τον κύριο Μόσχο, ναι. Και τον κύριο Άδων Γεωργιάδη πρέπει να ρωτήσουμε. Γιατί, να βγάλουμε και τον υπουργό. 10 φορές τον έχουμε πάρει. Τι να κάνουμε. Πάρτε τον εσείς. Όποτε θέλει να βγει. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να καταλάβουμε και εμείς. Να βγάλει όποτε θέλει. Ας βγει την Παρασκευή που είσαι εσύ, άμα δεν θέλει τις άλλες μέρες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει πει ο άνθρωπος δεν θέλει τις άλλες μέρες. Αλίμονο τώρα. Αμέσως. Πάτρα Γεροκοστοπούλου, χαμός γίνεται χθες. Λοιπόν, στην Γεροκοστοπούλου, χαμός στα σκαλοπάτια εκεί μαζεύει. Κόσμος, εντάξει, αλλά ο κόσμος όλα έχει κουραστεί. Το είπατε στην αρχή, μα τους μπερδεύουμε κι εμείς. Απ' τη μία λέτε παιδιά υπερκόπωση. Μα εδώ και μέρες λένε κυβερνητικά σε λίγο πλάνα. Βγαίνουν και λένε ότι τελειώσαμε. Παιδιά, πάει το lockdown. Ναι, βγαίνει ο κόσμος έξω, θα κάνει. Ωραία. Από το Τέμπο, Τέμπο είναι ναι, 24. Ναι, ναι, της Πάτρας, το Μίδια, το Πατρινό, ακριβώς. Λοιπόν, στην Κεροκοστοπούλου είναι σκάλες εκεί. Φανταστείτε, τι θα γίνει στο κύριο με 25 βαθμούς. Τι θα γίνει. Εγώ περιμένω να δω. Θα πάει για μπάνιο.
Μπορεί να πάμε για μάγο, αλλά εγώ, συγγνώμη τώρα, θα το βάλω τώρα στη συζήτηση. Θυμάμαι το Σεπτέμβριο, όταν γυρίσαμε όλοι από τις διακοπές, όσοι πήγαμε, που ζωνοστιζόταν ο κόσμος στις πλατείες, το θυμάστε πολύ καλά, και σε όλες τις κεντρικές πλατείες, μετά μας κλείσαν γιατί είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Ναι. Τώρα λέει βγείτε έξω. Δεν έχω καταλάβει και αυτοί οι ειδικοί. Τι θέλουν να μας πούν. Μήπως κάτι δεν γίνεται σωστά. Μάλιστα. Μάλλον. Εκ του αποτελέσματος προφανώς κάτι. Μήπως και οι ειδικοί πρέπει να το δουν, να πούν. Δεν ξέρω, πραγματικά. Το κρατάμε για την ώρα ότι η εξέλιξη υπάρχει και για το εμβόλιο, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τα μηνύματα αφορούν το εμβόλιο και σταματήστε να λέτε τώρα για την Πάτρα κλπ. Εντάξει, τα βάζουμε όλα. Ό,τι νεότερο υπάρξει από το Υπουργείο Υγείας δεν θα υπάρξει, σας το λέω σίγουρα μέχρι την ώρα που θα τελειώσουμε. Τόσο γρήγορα δεν μπορούν να βγάλουν και πόρισμα τώρα μέσα σε δύο ώρες. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει. Θα περιμένω. Ποιο θα πάρει την πολιτική ευθύνη τώρα. Θα περιμένω τον ιατρό δικαστή να δει, θα πει και κάποια στιγμή θα μάθουμε την είδηση. Και ρωτήστε τον γιατρό σας όσοι κάνουν εμβόλια αύριο. Το λέμε για πολλωστή φορά, το πούμε και άλλες φορές μετά. Λοιπόν, να πάμε στην προανακριτική. Κυρία Κάτσο, τι έγινε στη Βουλή, είχαμε σήμερα την προανακριτική για τον. Παραπομπή του κυρίου Παπά. Ναι. Σε εξεταστική. Θα ψηφιστεί. Ναι. Για το θέμα του Καλογρίτσα και τα τηλεοπτικών αδειών και όλα αυτά. Εντάξει, ανέβηκαν οι τόνοι. Ήταν και παρόν ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ναι, άργησε λίγο να πάει ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα στη Βουλή. Δεν άρχισε. Έκανε ανακοίνωση. Τι είπε. Άργησε. Βεβαίως. Βάλτε μια φωτογραφία. Τα έχει βάλει με το Τσακαλώτο μόνο. Βάλτε μια φωτογραφία και διαμαντόπουλε. Έκανε ολόκληρη ανάρτηση στο Twitter. Ναι, είναι αυτή η φωτογραφία και λέει το παραπολιτικά σήμερα γράφουν ότι σνόμπαρα τον παπά, τον Νίκο Παπά, και άργησα να πάω στο συνεδρία. Δεν ξέρω τι να πω, να πρωτοπώ, λέει ο Ευκλήδη Τσακαλώτο, ότι ήμουν από την αρχή και άκουσα και την συγκίτρια τη Νουδού και το Δημήτρη Τζανακόπουλο, ή ότι είμαι στη φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο πάνω δεξιά, να το εκεί τον βλέπει, που απλώ για να στηριχτεί το αφήγημα μου έκοψαν το κεφάλι. Να το, αυτή η φωτογραφία. Δηλαδή, αλήθεια, με τέτοιο χρώμα πουλόβερ θεώρησαν ότι είναι κάποιο άλλο. Εδώ η αλήθεια είναι ότι μια τσάντα και πουλόβερ κυκλοφορεί ο Τσακαλώτο, δεν είναι και το καλύτερο. Στα Eurogroup έτσι πήγαινε. Έτσι. Ο Σκουλέτσι είχε κάνει σχολή δηλαδή. Ο κ. Σκουλέτσι δεν πήγε, νομίζω. Αυτό δεν το ξέρω. Θα τον καλέσουμε τον πάντο Σκουλέτσι, θα τον ρωτήσουμε στο μέλλον αν έχει πρόβλημα με τον παπά. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω, δεν είπα εγώ ότι έχει πρόβλημα κάποιο. Λέω, μπορεί να έχει κάποιο προσωπικό αλλά θέμα. Αλλά στο Τσακαλώτο έκανε ολόκληρη ανάρτηση. Το έχουμε κάνει κριτική του Τσακαλώτου πολλές φορές. Λοιπόν. Άρα ο κύριος Τσακαλώτος, μάλλον αυτά που γράφουν, αυτά που γράφονται κατά καιρού, τα άρθρα που γράφει ο ίδιος με το όνομά του. Τώρα εντάξει, προφανώς και υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να κρυφτεί. Καλά, δεν είναι κολλητός με τον παπά ο Τσακαλώτος, μην τρελάθουμε, αλλά στο συγκεκριμένο. Αλλά, τώρα εντάξει, δεν ξέρω και πώς είναι, και επειδή υπάρχουν και περιορισμοί. Ποιοι πρέπει, ναι, πόσοι μπορούν θέμα. Να είναι μέσα στην αίθουσα. Αυτό ρε παιδί μου, είπε στο Σκουλέτη, μπορεί να είναι στους περιορισμούς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω, όχι. Λοιπόν, τον κύριο Φλαμπουράρη δεν. Εγώ δεν πιστεύω πράγμα. Δεν πιστεύω ότι αν θα έπρεπε να είναι ο Σκουλέτη δεν θα πήγαινε. Θα ήταν. Δεν το ξέρω. Έχει δίκιο ο Κώστας, δεν το είχα σκεφτεί αυτό με τους περιορισμούς. Με τους 50 άτομα. Ναι. Να πω λοιπόν, ναι, μίλησε. Υπήρξε σκληρή κόντρα του κ. Μαρκόπουλου, του Δημήτρη με τον κ. Πολάκη. Τον έχουμε τον Δημήτρη, πότε τον έχουμε, αύριο. Ναι, αύριο. Με τον κ. Πολάκη. Εντάξει, ο κ. Πολάκης για μια ακόμη φορά χρησιμοποίησε κάποιες εκφράσεις που δεν αρμόζουν. Νομίζω ότι δεν ταιριάζουν ούτε στο κλίμα της Βουλής, αλλά ούτε γενικότερα στον δημόσιο διάλογο. Προσωπική μου άποψη, εξανέστη ο κ. Μαρκόπουλος, υπήρξε και με τον κ. Πλεύρη μια μονομαχία, μίλησε και ο Αλέξης Τσίπρας, αφού είπε και για την πανδημία και ότι προσπαθεί να αποπροσανατολίσει η κυβέρνηση. Γενικώς, ανεβασμένη τόνη, μίλησε βεβαίως και ο κ. Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε και αρκετή ώρα. Και είπε όλο το ιστορικό για τον διαγωνισμό, ότι για το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και που τώρα η κυρία Κεραμέως λέει στέλνει κάποιος για μεταπτυχιακό. Έστειλε για μεταπτυχιακούς, ναι. Αυτό που λειτουργούσαν. Είπε πάντως για τα συγκεκριμένα ζητήματα, είναι όντως το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, ναι, είναι εξαιρετικά αξιόπιστο. Έδωσε, μίλησε για όλο, έδωσε όλο το πώς έγινε διόσμος. Εσύ δημοσιογραφικά, πώς τον είδες τον παπά, το είδες? Το είδα όλο. Πώς τον είδε στον παπά, την ομιλία του παπά? Ας τους άλλους, ρε παιδί μου, τους άλλους τώρα τέτοια. Και μετά ρωτήσω και τον κύριο Αργυρό. Εγώ δεν το είδα καθόλου, παιδιά. Δεν το είδε, δεν το ρωτάμε. Εσένα, το είδε. Όλο. Πες μου, πώς τον είδε στον παπά? Στριμωγμένο.
Στιμωμένο. Ωραία. Εγώ λοιπόν τον παπά τον είδα την αρχή. Επειδή ξέρεις ότι μπορώ, παρακολουθούσα και τα προηγούμενα χρόνια την πορεία του και το βετισμό της τοποθετής του, θεωρώ ότι βεβαίως προσπάθησε με τη δική του επιχειρηματολογία να πείσει. Νόμιζα όμως ότι φαινόταν ότι ήταν στριμωγμένος. Αυτή την εντύπωση έλαβα εγώ. Μάλιστα. Και επίσης θα πω ότι μου φάνηκε περίεργο στην ομιλία του κ. Τσίπρα το όνομα του κ. Παπά να φέρθηκε δύο φορές. Στην ομιλία. Βεβαίως. Το Τσίπρα τον άκουσα. Το μέτρησα. Ευχαριστώ. Γιατί. Τι σημαίνει υπονοεί, δηλαδή ότι δεν καλύπτει. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν είπα ότι. Δεν προκύπτει εμένα. Α, ναι. Αυτό δεν είπα εγώ. Γιατί λοιπόν. Δεν βγάζετε συμπέρασματα αυτά που λέω. Εγώ λέω ότι. Ε, γιατί άμα τα αφήνεις, το ανέφερε. Ο κ. Τσίπρα μίλησε αρχικά για την πανδημία και ξαναλέω ότι που στάθηκε ότι προσπαθεί. Μίλησε να... μετά την ομιλία του Παπά, γιατί βεβαίως, εγώ το έχασα. Βεβαίως. Από να προσανατολίσει η κυβέρνηση και κάνει ειδικά δικαστήρια κτλ. Με όλο αυτό με τη σκανδαλολογία κτλ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εμένα μου φάνηκε ο Παπά στα επιχειρήματα και όσοι ξέρουμε το χώρο τον μηντιακό. Άλλο αν ο παπάς είναι από δύο ποπέως τράγος τώρα που χρεώνεται διάφορα και πρέπει να περάσει είναι. Από την δικασία. Τι? Είναι πραγματικά. Τι υπονοείς, ότι. Ότι εγώ βλέπω ότι τον στηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, όχι. Το λέω με την έννοια ότι κάθε φορά όταν αλλάζει κυβέρνηση Κώστα, με αυτή την έννοια το είπα. Ναι. Όταν αλλάζει κυβέρνηση βρίσκουν κάποιον και κάνουν δύο εξεταστικές. Ναι, σε λίγο καιρό στην Ελλάδα δεν είναι κανένας Κιμ Γιονγκούν. Το λέω. Θα αλλάξει η κατάσταση. Πάντως, θα έρθουν οι άλλοι ξανά αυτό το τόπο βαρουφάκι, παιδιά, το υπονοεί και ο Κουτσούμπας. Θα αλλάξει και θα στείλουν τους τωρινούς μετά. Εντάξει, αυτό το κύκλος. Βλέπουμε χρόνια από το 1988. Πω, χαλαρώστε λίγο σε αυτό τον να τόπο. Πω, γιατί δεν λοιπόν, το αφήνω, τώρα βρήκαν τον παπά. Μετά θα βρουν δύο άλλους. Με αυτή την έννοια. Κάτσε να το τελειώσω. Ναι. Μα δεν το τελειώσα. Λοιπόν, όχι, να πω γιατί άφησα, γιατί υπονοούμενο και. Δεν είπα ότι δεν κάλυψε ο Τσίπρας τον παπά. Προς Θεού, μην είναι τέτοιο. Έτσι, όχι, έτσι, γιατί εμένα δεν προκύπτει αυτό. Λοιπόν, με το νόμο 4339, γιατί ξέρουμε τους καναλάρχες, τους τρεις τουλάχιστον, τους ξέρουν πολύ προσωπικά. Υπάρχει αυτός ο νόμος Παπά 4339 ακόμα και σήμερα. Ισχύει. Η παρούσα κυβέρνηση που έχει περάσει 1,5-2 χρόνια θα μπορούσε να τον έχει καταργήσει, άμα δεν ισχύει. Με το νόμο Παπά λειτουργούν σήμερα τα κανάλια. Ναι. Υπήρχαν στο συνάφι μας 2.300 προσλήψεις όταν ανέλαβε το προηγούμενο καθεστώς. Τα λέω έτσι, είμαστε παλιοί και το βάζουμε σε εισαγωγικά. Λοιπόν, μετά όταν έφυγε, άλλαξε. Ήταν περίπου 5.000 οι συνάδελφοι που είχαν βρει δουλειά στο συγκεκριμένο. Όμως δεν αναφέρεστε στην ουσία του θέματος. Δύο λεπτά, θα πάω και στην ουσία. Μα η ουσία είναι Καλαουρίτσα. Πάμε λοιπόν για τον, τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, τον οποίο δεν το ξέρω, τον έχω δει ποτέ. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας από την εποχή που ήταν την εποχή του Ανδρέα Παπαδρίου. Πάντα ναι. Προσπαθούσαν όλοι οι επιχειρηματίες να βρουν μία δίωδο. Τρυπούλα. Για, για να μπουν στα μίντια. Κάποια στιγμή συνεργάστηκαν και με τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών γιατί ήταν διευθύνων σύμβουλος. Δεν θέλω να πω το όνομά του, τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να μην φταίει. Έτσι, σε μία επιχείρηση ήταν. Ναι, ναι. Ο πρώην Υπουργό Εσωτερικών. Έτσι, ναι. Παλιά έβγαζε την εφημερίδα πρώτη. Το άλλαξε. Μπράβο. Τότε, εκείνη την εποχή, έκανε κριτική στην τότε ηγεσία, γύρισε ξανά, μετά ήταν στην GPO, τα 3 εκατομμύρια που έβαλε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίος, που ήταν διάφοροι ερασιτεχνισμοί που έγιναν τότε με κάτι βοσκοτόπια κλπ. Έγιναν. Τα 3 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν από το ελληνικό δημόσιο, λογικό είναι ο επιχειρηματίας αυτός, μετά να... Ξέρεις, ναι. Το γυρίζει στο χαρτί για να ανταποδώσει. Εγώ θα συμφωνήσω και σου λέει, να το δω έτσι. Ναι. Και απλά... κάτι άλλο να το πούμε, γιατί στην αγορά την επιχειρηματική το ξέρετε και εσείς, κυρία Κάτσου. Ναι. Η οικογένεια Χούρη είναι από τους πανίσχυρους ομίλους στις χώρες που αρχίζουν από τη Βουλγαρία μέχρι την Ινδία. Δεν θα πάμε λοιπόν με αυτό που είναι χρεοκοπημένος. Δεν υπονοώ, δεν είπα ποιον. Και θα βάλω την οικογένεια Χούρη που έχει κάνει έργα δισεκατομμυρίων. Έτσι δεν είναι. Δεν είπα ποιον, δεν είπα μη πάει κανένα και πει. Από τη Βουλγαρία μέχρι την Ινδία, έτσι δεν είναι. Δεν θα πάω με την οικογένεια που κάνει τα περισσότερα έργα στον κόσμο, με φαν τα αμερικάνικα, ινδικά, ιαπωνικά κλπ. Και θα δώσω συγχωροχάρτη στον έναν. Όμως όλα τα βρει δικαιοσύνη. Εγώ είμαστε καλυμμένοι. Εγώ θα πω ότι ο νόμος Παπά ως νόμος που είχε ένα τίμημα, είχε αριθμό εργαζομένων, είχε ακριβώς δικλείδες για τους εργαζόμενους, εγώ ήμουν υπέρ και είμαι υπέρ και θα το πω. Για μένα λάθος ήταν το 4.000 συναδέλφους, 2.500 παραπάνω βρήκαν δουλειά. Το τα οποία σιγά σιγά όμως αναιρούνται, έτσι να το λέμε για αυτό. Αναιρούνται ένα-ένα. Θα αναιρθούν. Το 4 ήταν λάθος. Το 4 ήταν, ο αριθμός αδειών ήταν λάθος εξ αρχής για μένα.
όχι ο νόμος συνολικά, ξαναλέω. Το ότι υπήρχε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και προστατεύονταν οι εργαζόμενοι και πρέπει να πληρώνουν και για τις συχνότητες. Είμαι υπέρ. Όμως, το ότι το 4 και αυτή η αιμονή με το 4 για μένα ήταν λαθασμένη και το έλεγα και τότε. Τέσσερις άδειες. Μετά έγιναν 8, πόσες έγιναν μετά. Παιδιά, τώρα θυμάσαι που το είχε πει ο παπάς αυτό. Όχι, εγώ το λέω. Τι, όχι, όχι, άλλο εδώ. Θυμάσαι σε ποιο κανάλι το είχε πει ο παπάς αυτό για γίνει γαπός. Τα 4-5 κανάλια. Σε αυτό το κανάλι, λεγόταν SBC τότε, ήταν το οικονομικό κανάλι. Του είχαμε πάρει συνέντευξη κεντρικά. Δεχτήκαμε και κριτική τότε όταν το είπε ο παπάς. Όταν μετά από 2 χρόνια ήρθε στην κυβέρνηση, έφερε αυτό το νόμο και έπαιζε συνέχεια αυτό το απόσπασμα. Κάποια στιγμή δεν το σκέφτηκα σήμερα. Εδώ, ήσουν και εσύ τότε. Ναι, έχω να σου πω, όμως ότι ο με το 4. Το είχε πει, δεν λέω με το 4. Εδώ το είχε πει. Στο Μαξίμου τον είχαμε βρει τότε. Ναι, δημιούργησε ένα κλίμα ασφάλεια στους εργαζόμενους. Ναι. Σε επιχειρηματίες που είχαν επενδύσει χρήματα, συγγνώμη, εγώ μπορώ να το πω όμως. Γιατί έτσι έκανε αμέσως εχθρούς. Εχθρούς. Δεν μπορείς να γυρίζεις ένα ολόκληρο σύστημα εναντίον σου, που να σου πω και κάτι, το 4. Το ρυθμίζει η ίδια η αγορά τις άδειες. Και να πω και κάτι. Αν η αγορά δεν αντέχει, που μπορεί να μην αντέχει, να συμφωνήσω. Ούτε 5 κανάλια, ούτε 6-7. Αυτορυθμίζεται η αγορά. Θα κλείσει από μόνη της. Στην Ελλάδα, Εμαλία μου όμως δεν αυτορυθμίζεται η αγορά. Ευτυχώς. Εγώ λέω όμως ότι μπορεί να στρέψεις ένα κόσμο δημοσιογραφικό εναντίον σου και να αισθάνεται ανασφάλεια επί μήνες, θεωρώντας ότι θα κλείσει το κανάλι του. Και βεβαίως καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και επιχειρηματικά συμφέροντα. Να τα λέμε όλα. Μην τρελάθουμε σήμερα. Πάντως για μένα η καλύτερη τιμωρία για τον κύριο Παπά που έμπλεξε με όλα αυτά τότε είναι η στάση που έχουν σήμερα τα κανάλια απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η καλύτερη τιμωρία του. Όχι μόνο για τον Παπά. Για παράδειγμα. Νομίζω όμως κεντρική γραμμή υλοποιήσε ο Παπάς, δεν ήταν δικιά του γραμμή. Φυσικά, ναι. Αυτό δεν το είπαμε. Αυτό το είναι πιο κομβικό. Δεν ήταν μια γραμμή. Όχι, δεν ήταν ο Παπά έκανε του κεφαλιού του. Γιατί ο Παπά ζει. Πάντως, πόσο θα ζει, κάπου στη Νέα Σμύρνη λέει 700 ευρώ νοικιασμένο σπίτι. Έτσι. Ναι, μην τρελάθω. Μην τρελάθουμε. Γι' αυτό το λέω. Γιατί 2 λεπτά, όχι, κάτσε να πω και κάτι άλλο, γιατί έχω την πληροφορία. Γιατί γίνεται και μια μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα και εντός και εκτός Ελλάδος. Πώς βρέθηκαν αυτά τα λεπτά, τα χρήματα για έναν που έβαλε χρήματα στις τηλεοπτικές άδειες, από πού έχουν έρθει? Μπορεί να βγουν διάφορα φίδια και δεν εννοώ δεντρογαλιές που έχουμε στο Αγρίνιο. Ή βγουν διάφορες μάμπες, τίποτα βασιλικές κόμπρες. Ναι, από ποιον έχουν, για έναν από αυτούς που έλαβαν, δεν λέω όνομα, είπα όνομα, δεν ναι, ναι. Πού έχουνε, από πού έχουν προέλθει, γιατί κάποιοι ψάξαν τις εταιρείες, ξέρεις, και βρίσκουν μια ροή. Να δούμε, ρε παιδιά, κρατήστε το και αυτό, γιατί η προανακριτική, η οποία θα αποφασιστεί σήμερα, θα έχει χρόνο και θα πιστεύω να βγουν όλα. Δεν πιστεύω να γίνουν τίποτα συμψηφισμοί εκεί μεταξύ των δύο κομμάτων, για να τους δούμε και στο μέλλον. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Να πάμε στον κύριο Κρανίδη, γιατί τον έχουμε περιμένει Μάνος Κρανίδης. Πείτε τα εσείς, κυρία Κάτσο, γιατί εγώ τα μπερδεύω. Γενικός Γραμματέας. Καλά το λέω, κύριε Κρανίδη. Επικοινωνίας. Χωρίς το διαβάζω, δεν το έχω εδώ πέρα καθόλου. Ρε Μάνο, με συγχωρείς, κάθε φορά που λες το γραμματέας, πάει το μυαλό μου στο κουτσούμπα. Θα το έχουμε προσεγώς συνέντευξη εδώ. Είναι και ο Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Κυρία Κάτσου, λοιπόν. Γραμματέας, πείτε το τίτλο. Ακριβώς πολιτικός μηχανικός άνθρωπος αυτοδιοίκη στο Χαλάνδρη. Πολιτικός μηχανικός το βασικό. Πολιτικός μηχανικός βασικό. Γραμματέας επικοινωνίας στο Μηδά. Γραμματέας επικοινωνίας. Ναι. Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, Μάνο, νέα παράταση των μέτρων στήριξης, διπλή αποζημίωση υποπροποθέσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, μηδενικό ενίκιο και τον Απρίλιο για κλειστές επιχειρήσεις και λιανεμπόριο, μία από τα ίδια, γιατί λόγω της πανδημίας. Δεν θέλω να τα λέμε κάθε εβδομάδα. Εμείς το λέμε ότι πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να μιλάει με το φοροτεχνικό του, γιατί είναι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Υπάρχουν κοινά σημεία. Έχουν γίνει κάποιες καταβολές και του Ιανουαρίου. Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να πω εδώ τώρα στο σύντομο διάστημα που έχουμε, που είναι για μας πολύ σημαντικό, είναι ότι ανακοινώθηκε από τον κύριο Σταϊκούρα, το έχουμε βγάλει και στο site μας, ότι θα δοθεί δίμηνη αποζημίωση χωρίς δήλωση του COVID Μαρτίου. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσως είναι μια λύση για να επισπευστούν οι αποζημιώσεις. Ακριβώς. Γι' αυτό και το λόγο ίσως και το έκανε ο Υπουργός Οικονομικών. Μαρτίου-Απριλίου, χωρίς δήλωση. Επειδή γιατί ήδη έχουν γίνει δηλώσεις τα προηγούμενο καιρό, αλλά ξέρει το Υπουργείο ποιοι είναι αυτοί που συνέχεια έχουν αυτό είναι σε αυτό το καθεστώς. Προφανώς θα γίνει μετά έλεγχος, για όποιον δεν το πούμε αληθινός, που είναι σπάνιο κατά τη γνώμη μου, είναι λίγοι θα είναι αυτοί, γιατί ήδη έχουν κάνει τις δηλώσεις, αλλά έτσι θα πιστευτούμε και μπορεί να φτάσουμε τον Απρίλιο να έχουμε πραγματικά έρθει στον ίδιο μήνα να δίνονται και αποζημιώσεις. Μάλιστα.
Μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το αντιλήφθηκαν. Γιατί πρέπει να γίνονται άμεσα αποζημιώσεις, ώστε και οι ιδιοκτήτες, όπως έχετε πει και εσείς πολλές φορές, πολλοί από αυτούς ζουν από αυτά τα ενίκια. Πολλοί. Γιατί έχουμε πολλούς μικρομεσαίους. Το έχουμε πει για κάτι, το ξέρετε. Ναι, έτσι είναι. Ελλάδα έχουμε πολλούς μικρομεσαίους ιδιοκτήτες. Δεν έχουμε λίγους μεγάλους με πολλά ακίνητα. Έτσι. Να λύσει αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης. Ναι. Μάνο, πριν ρωτήσει η Αμαλία, δεύτερη ερώτηση. Ξέρουμε ότι είσαι όμορφος. Κατέβασε λίγο την κάμερα και του κόπει το κεφάλι. Τώρα, αν γίνεται. Σαν... Είναι κάτι πιο πίσω. Κάνε πιο πίσω. Ναι, όχι, εντάξει. Κάνε λίγο πιο πίσω. Τώρα, Μάνο, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν. Υπάρχει μεγάλος όγκος δουλειάς στις μεταβιβάσεις, οι οποίες δεν ξεμπλοκάρουν. Μα δεν προχωράνε καν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Την άλλη φορά. Υπάρχουν μεταβιβάσεις, αλλά οι οποίες οι περισσότερες δεν είναι αγοροπολισίες, είναι γονικές παροχές και τέτοιου τύπου μεταβιβάσεις, που γίνονται και υποψιάζονται πολύ και ίσως λόγω του φόβου μην ανέβουν οι αντικειμενικές και ανέβουν οι φόροι. Ένας λόγος είναι αυτός. Ένας άλλος είναι ότι πάντα γίνονται τέτοιου είδους μεταβιβάσεις. Οι αγοροπολισίες είναι ένα τμήμα αυτών. Υπάρχουν αγοροπολισίες, το έχουμε πει. Η αγορά αντέχει. Δεν είναι στο μηδέν. Έτσι, δεν είναι στο μηδέν. Ναι, αλλά υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις. Δύο πράγματα εκεί να πούμε που συμμεταβιβάσεις, να το ξέρουν και οι ακροατές. Πρώτον, έχει δοθεί παράταση για το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας πυρίου ή ακινήτου, δηλαδή του ηλεκτρονικού φακέλου. Άρα, οι βεβαιώσεις που ήδη βγαίνανε, δηλαδή η διαδικασία που υπήρχε, μπορεί να γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου, όχι τέλος Μαρτίου. Πολύ βασικό. Επίσης, λοιπόν, θα μπει στο παιχνίδι και το κομμάτι του ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής του φόρου μεταβίβασης από το My Property. Το οποίο και αυτό θα επισπεύσει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, σιγά-σιγά πρέπει να μπουν τέτοιες διαδικασίες και μπαίνουν, ώστε να γίνει πολύ πιο γρήγορη η μεταβίβαση και να απλοποιηθούν κάποια κομμάτια, να είναι ηλεκτρονικά. Επίσης, ένα άλλο που θέλω να ενημερώσουμε και σημαντικό, στα δασικά. Στα δασικά. Ζητήσαμε την Πομιδά να δοθεί νέα προθεσμία για αντιρρήσεις. Και πρέπει να δοθεί, διότι έχουν γίνει πάρα πολλές αναρτήσεις, ο κόσμος δεν είχε ενημερωθεί σωστά. Υπάρχουν και θέματα στα δασικά, πάλι πολύ μεγάλα θέμματα. Πρέπει να δοθεί μια οδική παράταση. Για τα δασικά, είπες, Μάνο, Κρανίδη. Ναι. Πες το, αυτό έλεγε να ρωτάει ο φίλος εδώ. Και προσπάθησα να ρωτήσω εδώ την Αμαλία, αλλά κοιτάω στον αέρα εκεί κατευθείαν. Να κοιτάξω, σωστά, πρέπει να κοιτάω, μην γυρίζει. Την καμερά μου να κοιτάξω, πού να κοιτάω. Πες το, τα δασικά. Στέλνει λοιπόν ο φίλος να πείτε λέει για τα δασικά. Οι πληροφορίες λένε ότι θα δοθεί. Τι θα δοθεί, παράταση. Παράταση για αντιρρήσεις. Για να μπορεί κάποιος ο οποίος δεν συμφωνεί με το αποτέλεσμα της ανάρτησης του δασικού χάρτη, προφανώς δηλαδή να του έχουν βγάλει το αγροτεμάκι ο δασικό. Έτσι. Μάνο, θέλω να σε ρωτήσω και τι γίνεται με την πλατφόρμα στους Δήμους για τα ξεχασμένα τετραγωνικά. Γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ναι. Οι πληροφορίες είναι και είναι αρκετά έγκυρες ότι θα επανέλθει αυτή η πλατφόρμα. Αυτό γνωρίζω και εγώ. Πιθανώς. Είμαστε σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να αποφασίσουν διάφοροι φορείς. Όμως δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Θα δοθεί μια ακόμα ευκαιρία, αλλά θα υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση. Θα είναι παραπάνω η επιβάρυνση. Θα είναι παραπάνω η επιβάρυνση σε σχέση με αυτούς που πήγανε ήδη, αυτό εννοούμε. Πολύ λιγότερη όμως σε σχέση με τα πρόστιμα που είναι 100% της οφειλής, που οφείλουν αυτή τη στιγμή όσοι δεν πήγανε. Έτσι. Μάλιστα. Θα δοθεί λοιπόν μια ευκαιρία και σε αυτούς. Αυτή είναι μια μεγάλη πίεση. Βλέπετε, πιέζουμε παντού κι εμείς. Είναι λογικά σε αυτή τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου και θα έρθει και η ρύθμιση στην Βουλή. Αυτό μαθαίνω εγώ, το δικό μου ρεπορτάζ αυτό λέει. Είναι πολύ επιτυχημένο. Επίσης θα δοθεί οριστική λύση στα μη ηλεκτροδοτούμενα και κενά ακίνητα. Έχω πληροφορίες ότι δεν θα χρειάζεται πλέον, αν είναι δυνατόν, δεν θα πρέπει κάποιος να κάνει μια διαδικασία αφού ο ΔΔΕ μπορεί να επικοινωνεί με το Δήμο και να ενημερώνει. Μάλιστα. Άλλο για την αγορά ακινήτων ρωτήσατε, γιατί βλέπω και τα μηνύματα. Ναι, δεν μπορώ να τα βλέπω. Το είπαμε. Αγορά ακινήτων, λοιπόν, στοιχεία αγοράς. Να πω για την αγορά ακινήτων κάποια στοιχεία που ήρθαν για την πορεία της αγοράς, αν θέλετε. Πείτε το, πες το Μάνο, προφανώς αυτό λέει η φίλη εδώ, η εννοεί Κατερίνα. Εννοεί ένα από αυτά. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Η αγορά και για έκπτωση φόρου ανακαίνησης, το είπαμε. Για το φόρο ανακαίνησης, πολύ ωραίο αυτό το ερώτημα. Να το πούμε και, τα δύο και να κλείσουμε. Έλα. Το φόρος είναι πολύ πιο χρήσιμο. Την άλλη φορά τα άλλα. Τα στοιχεία τα λέμε και την επόμενη φορά, δεν έχουμε πρόβλημα. Ο φόρος λοιπόν, α πούμε το εξής, είναι μια διάταξη που έχει νομοθετηθεί από πέρσι, από το Υπουργείο Οικονομικών, από πέρσι το ξαναλέω, από το 2020. Αλλά όπως ξέρετε στην Ελλάδα αυτή είναι μια τακτική, δεν έχουν βγει εγκύκλοι, υπουργικές αποφάσεις κλπ. Τι είναι αυτή η διάταξη, ότι από κάθε ιδιωτική ανακαίνιση, κατοικίας μιλάμε, φυσικού προσώπου,
το 40% των δαπανών υπηρεσιών, δηλαδή εργασιών, μπορεί να εκτύπτει για τα επόμενα 4 χρόνια από το φόρο εισοδήματος. Όχι τα υλικά, μόνο οι εργασίες. Αυτό είναι και το πρώτο για μας. Πιστεύω ότι θέλει η δομή αυτού του κινήτρου πρέπει να αλλάξει. Θα δείτε ότι τώρα θα ήταν πολύ λίγοι οι οποίοι θα το ενεργοποιήσουν. Πρέπει να μπει όλη η ανακαίνιση, μπορεί έστω με μικρότερο ποσοστό, δεν αντιλέγω, για να είναι συνολικό, να είναι ενίο το έργο. Θα πρέπει επίσης να μην εκπίπτει στα επόμενα 4 χρόνια, αλλά ίσως στα επόμενα 2, γιατί είναι πολύ 4 χρόνια. Και δεύτερον, να εκπίπτει και από άλλους φόρους, π.χ. από τον ένφια. Έτσι θα είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο αναπτυξιακό, το οποίο θα δώσει πραγματική όθηση, ήδη που ήδη υπάρχει όθηση στην αναγεννήσεις. Τελευταίο να σας πω που είδα τώρα, και πρέπει να το ξέρουμε, με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ανακοινώθηκε χθες, το ξέρετε, ένα κομμάτι πολύ μεγάλο, περίπου 4,2 δις, πολύ μεγάλο κομμάτι, από τα οποία 3 δις θα πέσουν στο κομμάτι τύπου εξοικονομώ. Άρα θα έχουμε πολλούς κύκλους εξοικονομώ. Σε τι βάθος, σε πόσα χρόνια θα γίνει αυτό? Στα επόμενα δεν θυμάμαι πόσο διαρκεί αυτό, 6 χρόνια. 6 ετία, είναι σε βάθος εξαετίας το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα δις θα πέσει για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πάλι για εξοικονομώ. Και περίπου από, νομίζω, γύρω στα 200-300 εκατομμύρια θα είναι για δημόσια κτίρια. Βάλτε αυτά, είναι τα δημόσια, το δημόσια χρηματοδότηση. Αν γίνει και μόχλευση από ιδιωτικό τομέα, σε κάποιο. Βέβαια. Μα θα γίνει μόχλευση, το ξέρεις, Μάνο, έτσι κι αλλιώς θα συμπράξει ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι πολύ μεγάλο. Κλιματική αλλαγή. Γενικώ το Ταμείο Ανάκαμψη είναι σημαντικό. Να το περιμένουμε και θα έχουμε πολλαπλού κύκλου εξοικονομώ. Αντί να έρθει. Λοιπόν, Μάνο Κραλή, ευχαριστούμε, Μάνο. Και εδώ πάντα θα έχετε την καλύτερη ενημέρωση, για ακροατέ. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλό κουράκιο σε σένα. Καλή δύναμη, με υγεία. Να πάμε στο διαλυματάκι και να επανέλθουμε. Κύριε Αργυρέ, η Μόσχα λέει συγκεντρώνει στρατό στα σύνορα με την Ανατολική Ουκρανία. Ναι, κάτι γίνεται. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Να απαντήσω σε ένα φίλο ο οποίος λέει ότι στην ΕΡΤ πόσες παρεμβάσεις έκανε ο παπάς. Καμία. Σε ό,τι με αφορά, που, γιατί είχα μια θέση για ένα διάστημα, καμία. Δύο είχαν πάρει τηλέφωνο και δύο είχαν δίκιο. Οι δύο που είχαν πάρει τηλέφωνο είχαν δίκιο. Ήταν λάθος των συναδέλφων της ΕΡΤ. Ο παπάς καμία. Όχι πονηδίες, εντάξει, να το κλείσω. Λοιπόν, καμία. Πάμε παρακάτω. Κύριε Αργυρέ, σου κάνει κανένας παρέμβαση, έστειλε κανένας τότε, γιατί είχες μια εκπομπή στην ΕΡΤ, εξαιρετική εκπομπή. Έξωση, όχι παρέμβαση. Έξωση, όχι. Μα, μπράβο, πες τα λεπτά. Όχι ο παπάς. Λοιπόν, μην με συνεχίσουμε παρακάτω, γιατί θα στενοχωρηθούμε με διάφορα. Μην αρχίσουμε να ρίξουμε το στόμα μας πώς κάποιοι φάγαμε πόρτα την επόμενη των εκλογών και από ποιου. Θα στενοχωρήσουμε πολλούς, δυστυχώς. Την επόμενη των εκλογών, εμείς μιλάμε για την τέτοια που ήταν. Ναι, εγώ λέω γενικότερα. Και εγώ δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις. Μα δεν το γιατί έχεις τη μίγα, εγώ το είπα για σένα. Είσαι ίσα, το αντίθετο. Την επόμενη των εκλογών. Την επόμενη των εκλογών τα χάσαν των προηγούμενων εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ήταν την επόμενη των εκλογών. Α, εννοείς αλλού. Πού? Άστο. Άστο γιατί θα στεναχωρηθούμε όλοι μαζί και δεν κάνει. Λοιπόν, το απάντησα και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στο διάλειμμα. Δεν είπε για έξωση ο Αργυρός, ο Κώστας Αργυρός. Λέω κάποιοι φάγαμε και από αλλού έξωση. Εντάξει, από συγκεκριμένους ανθρώπους. Επειδή ακούω τον, τον σύντροφο τον Χρόνη, τον συνάδελφο, τον πώς το λένε, συναγωνιστή, τον σύντροφο, τον άρχιες δάχτυ μας, που λέει μην αναφέρω ποτέ ποιοι έκαναν παρεμβάσεις στην ΕΡΤ και τι ζητάγαν, γιατί θα πέσουν, θα πέσουν τζάμια. Ο λοιπόν, τι ζητάγανε. Όχι από, την τότε, από το τότε κυβερνών κόμμα. Εκεί, σταματήστε το, βάλτε το χέρι τώρα. Λοιπόν, για τα πόσα χρόνια, 200 είναι τώρα της Επαναστάσεως. Ναι, βέβαια. 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως, ένα εξαιρετικό. Και ποιος τότε ζήταγε που τώρα έχει δημόσια θέση. Άστο τώρα. Εσύ φταίς, δε, Κώστα, εσύ αμαλία αυτές που με προκαλείς. Λοιπόν, τι είπα. 200, εσύ, για τώρα, σταμάτησες. Λοιπόν, σταμάτησε τώρα. 200 χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έβγαλε να το δείξετε όλο. Και μετά πάμε στο διάλειμμα, πάρουμε τα χρήματα των χορηγών. Να αφιερώμαστε στην Ελληνική Επανάσταση, τον Ελληνικό Στρατό, τον Ναυτικό, την Αεροπορία. Δείτε το εξαιρετικό βίντεο και μετά θα δούμε αν έχει έρθει ο Ιμπραήμ Μουσλήμ, ο επικεφαλής των Κούρδων της Συρίας, στην Ελλάδα, γιατρός, φίλος μας. Θα μιλήσουμε και για το καθεστώς μοντέλο που έχει ο κύριος Ερντογάν απέναντι. Θα είναι και ο Κώστας ο Αργυρός εδώ. Αν δεν λάδι έρθει, με το ποτήρι και πελτέ με το κουτάλι. Ορίστε. Εκεί έχει φτάσει η Τουρκία. Λάδι με το ποτήρι. Εγώ και πελτέ με κουταλιά. Με έναν φίλο
ο οποίος μου μίλαγε πάρα πολύ προσεκτικά στην Κωνσταντινούπολη, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Όπου έλεγε υπέροχο καθεστώς, περνάμε πάρα πολύ καλά κλπ. Καταλαβαίνετε, γιατί είχε μια θέση. Ναι, αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δείξτε το βίντεο του Yes. Λοιπόν, επανέλθαμε με την Αμαλία Τικάτσου και τον Κώστα τον Αργυρό. Σε λίγο θα βάλουμε και τον αγαπητό συνάδελφο, τον Στέλιο τον Σαρέσκο, να μας πει τα αθλητικά και όχι μόνο. Λοιπόν, η εκπομπή Το Φλερτ στην ΕΡΤ, βλέπω μια ανακοίνωση της δημόσιας τηλεόρασης, πολύ την αγαπάμε. Αναβάλλεται λόγω κρούσματος κορονοϊού τις επόμενες μέρες. Και χθες δεν ήταν επανάληψη. Ναι. Και να πω τι έγινε χθες για να. Τι έγινε, επειδή το έψιλον πέφτει πάνω στη διαφάνεια, το επανάληψη και δεν φαινόταν. Και παίρνει από κάνω το τρέιλερ, αλλά ήταν το τρέιλερ που έπαιζε στην παλιά εκπομπή. Και έγραφε. Τα βλέπεις όλα. Ναι. Και έλεγε. Πώς τα βλέπεις όλα. Παράταση του lockdown, ανακοινώνει ο Μητσοτάκης. Και πάθαμε κάποιοι, όπως το είδαμε να περνάει. Τι έγινε. Αμάν λέμε, τι έγινε, παιδιά. Ο πρωθυπουργός. Αλλά είδαμε το μετά από ώρα. Είδαμε το έψιλον πάνω και λέμε, εντάξει, έχει. Να, λίγο προσοχή σε αυτά όμως, γιατί ξέρετε. Πολύ ωραία. Το σωματείο μας, η ΕΣΥΑ, δεν ξεχνάμε πριν να τα λέμε όλα. Το πάθος και τη δύναμη και την επιμονή του Μανώλη Γλέζου συνυπογράφουμε. Αλλά απλά το σωματείο.
να είναι και σε άλλες περιπτώσεις που αντιμετωπίζει λίγο ευαίσθητο. Και αδικίες που έχουν γίνει και γίνονται. Και όχι μόνο και διάφορα, αλλά τα οποία είναι τρέχοντα. Ο Μάνουελ Ντογκλέζο πάντα όλοι, έτσι δεν είναι. Ήταν από τις κομβικές μορφές. Λοιπόν, αυτό του τόπου κλπ. Μέχρι να βάλουμε το μικρόφωνο στον κύριο Σαρέσκο. Ήταν πρώτος που ύψωσε στην Ακρόπολη την ελληνική σημαία μετά την γερμανική κατοχή. Δεν ήταν. Το Σιάντο, δεν ήταν. Ναι. Ο Σιάντο. Σιάντο και ο Γλέζο. Λοιπόν, θυμάμαι, το σωματείο να είναι ευαίσθητο σε όλες τις περιπτώσεις. Mm. Πάμε στη Ματίνα Πολυχρόνη για το αυτοδιοικητικό δελτίο της ημέρας. Κυρία Ματίνα Πολυχρόνη, γεια σας. Καλησπέρα σας. Μια χαρά εσείς. Πολύ ωραία. Λίγο τον ήχο μέσα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, να ακούμε τη λέει Ματίνα. Μπορεί να μας κάνει κανένα ερώτημα και να μην απαντήσουμε. Λέω λοιπόν, εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για παράταση σε 13 προσκλήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης έως τις 30 Απριλίου. Προγραμματική σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ υπεγράφει μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του Δημάρχου Ηρακλείου Αττικής Νίκου Μπάμπαλου για την αποκατάσταση σεισμόπληκτων σχολείων στον Δήμο. Συνεχίζει την αντιγράφητη πρωτοβουλία ο Δήμος Αθηναίων. Αναφιώτικα ερμού σταδίου και δεκάδες άλλα σημεία της Αθήνας άλλαξαν εικόνα. 997 τετραγωνικά μέτρα καθαρίστηκαν με τη χρήση 800 λίτρων ειδικού υγρού και 28 τόνων νερού. 2 νέες παιδικές χαρές στην πλατεία Βενιζέλου του Κορυδαλού, νέα περίφραξη και τάπητα στην παιδική χαρά της πλατείας Αγίου Γεωργίου και ολοκληρωμένη παιδική χαρά για νήπια στην πλατεία Μέμου. Το πρώτο πάρκο καλλισθενικής γυμναστικής δημιουργήθηκε μέσα στο πάρκο του συνοικισμού Βαλαωρίτου και Αιγαίου στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για έναν από τους 8 πλέον υπαίθριους χώρους γυμναστικής στον Δήμο. Σε πλατεία μετατράπηκε χώρος εγκατάληψης και στάθμευσης δελικών στην περιοχή της Άνω Νεάπολης. Η νέα πλατεία 550 τετραγωνικών μέτρων μετά από 3 μήνες εργασιών είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους δημότες με παγκάκια, συστήματα ηλεκτροφωτισμού και δεντροφυτεύσης. Και κλείνοντας, δωρεάν rapid test αύριο Τετάρτη στον Δήμο Πετρούπολης από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Ηρώ. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Κυρία Πολυχρόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι... Είδες πόσο ωραία το είπα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι αύριο. Ωραίο χτένισμα. Ευχαριστώ πολύ. Τα είπα όλα. Λοιπόν, χαιρετίζουμε και τον κύριο Σαρέσκο μεταξύ μας. Άκου τώρα, Στέλιο. Η Μαρία Μπεκατόρ που στεκόμαστε όλοι με σεβασμό, που είναι η Σοφία Μπεκατόρ, Ολυμπιονίκης, που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Είχαμε και στον χώρο μας διάφορους που έχουν κάνει παρενοχλήσεις, βιαστές κλπ. Ξεχαστήκαν όμως κάποιες. Κάποια θα τα δούμε εν καιρό γιατί τρέχουν και άλλες έρευνες. Ναι, δεν μας κάνει. Λοιπόν, η Σοφία Μπεκατόρου υπέστη βαριά ήττα στις εκλογές για την Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας. Ακόμα ένα πρόσωπο το οποίο υποστηρίχθηκε από την. Το οποίο ξενίζει λίγο την αυτό. Την κυβέρνηση γιατί... από το. Έτσι, ναι. Από το Υπουργείο. Ναι, ξενίζει λίγο γιατί ήταν αυτό που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Το μύτου στην Ελλάδα ξεκίνησε από τη Σοφία Μπεκατόρου. Σοφία Μπεκατόρου, να τα αναγνωρίσουμε αυτό. Ήταν, την είχε δει ο πρωθυπουργός, είχε γίνει πολύ μεγάλη καμπάνια. Και το έκανε. Ναι. Ακόμα λοιπόν, μια ομοσπονδία λοιπόν, που συσταγωγικά χάνεται σε σχέση με τα πρόσωπα που υποστήριξε η... Δεν το λες. Το Υπουργείο Αθλητισμού, ο Υπουργός κ. Σαββιανάκης. Εγώ δεν... Δεν λέω, εντάξει, μπορεί η κυβέρνηση να μην ήταν. Αλλά δηλαδή ο Αβγενάκης υποστήριζε την Μπεκατόρου. Κάτσε να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Όπως του μπερδεύουμε, υποστήριζε την Μπεκατόρου που έχασε. Σαφώς. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Και αυτό έγινε σε πολλές ομοσπονδίες, όπως λέγαμε και χθες. Στις περισσότερες, όχι σε πολλές. Ξέρεις, επειδή δεν θέλω να το μετρήσουμε τώρα στα πρόσωπα, καμιά φορά μπορεί να μετράει και πολιτική. Έτσι είναι. Ο άλλος πάει. Ψηφίζει γιατί είναι και το κλίμα, διάφορα θέματα κλπ. Αλλά. Όπως μπορεί να μετράει και, ξέρεις, και προηγούμενες θητείες επί σειρά ετών. Και βέβαια ότι η παρέμβαση μπορεί να έχουν διάφοροι παράγοντες. Που... Γιατί μπορεί να είναι παντοδύναμη, μην τρελάθουμε. Ναι, πάντως το να αποφασίζουν οι υπουργοί για το ποιος θα είναι υπεύθυνος της Ομοσπονδίας δεν είναι και πολύ ευρωπαϊκό, έτσι. Ναι, σίγουρα. Είναι αλλά... λίγο, τι να πω, Βαλκανό, Ανατολικό, Μεσόγειο. Ναι. Όχι, μια χαρά είναι τα Βαλκάνια. Εντάξει, ναι, ωραία είναι. Ναι, μια χαρά είναι τα Βαλκάνια. Υπέροχα τα Βαλκάνια. Χρωστάμε κάτι πάντως, γιατί δεν το είπες, μην το ξεχάσουμε. Υπάρχει μια. Αλλού υπάρχει μια ανακατοσούρα και στην Ουκρανία. Στα βόρεια. Ναι. Λοιπόν, έχει... Εντάξει, απλά όταν παίρνεις θέση υπέρ ενός προσώπου,
όπως έγινε με την περίπτωση. Τώρα δεν φαντάζομαι, ας πούμε, τον αρμόδιο υπουργό αθλητισμού στη Γερμανία να ανακατεύεται στο ποιο θα είναι, ξέρω εγώ, προπονητής της Εθνικής και πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Εκεί τα αφήνουν τα πράγματα εντελώς ανεξέλεγκτα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εδώ σε πολλά πρόσωπα τάχθηκε υπέρ του Υφυπουργείου του κ. Ζαγοράκη και τελικά τα πρόσωπα αυτά δεν μπόρεσαν απλώς να δώσω εκλεγούν μια είδηση με εξαίρεση τώρα, τον κ. Ζαγοράκη. Μια είδηση αυτή τη στιγμή, ίσως ο Κώστας τώρα δεν έχει ανοίξει, αλλά την είχε δει πρώτα από μένα. Μετά τη Γερμανία και ο Καναδάς αναστέλει τη χρήση, διακοπή για τους κάτω των 55 AstraZeneca. Εμβόλιο. Υπάρχουν ζητήματα τώρα, εντάξει. Δεν πείτε το, εσείς κυρία Κάτσο, πείτε να ακούσετε, να μιλήσετε με τον γιατρό και λοιπά. Λέω ότι επειδή από τις τελευταίες ώρες, αύριο, ναι, τις τελευταίες ώρες έχει δημιουργηθεί θέμα για από το θάνατο μιας 65χρονης 20 λεπτά μετά το εμβόλιο. Το Υπουργείο Υγείας λέει, τώρα διαβάζω, ότι δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον εμβολιασμό. Λέει. Το δικό μας Υπουργείο Υγείας. Ναι, το δικό μας. Στην Ελλάδα έγινε αυτό, στο Ήλιον. Είναι όμως, ερευνάται το όλο θέμα και νομίζω θα έχουμε τις επόμενες ώρες, μέρες, κάποιες απαντήσεις. Όπως μας είπε πολύ σωστά ο Κώστας, ότι και εκεί. Και κάποια κρατήδια. Κρατήδια αναστέλλεται. Κάτω των 60 αναστέλλεται. Και τώρα και ο Καναδάς αναστέλλει τον εμβολιασμό με AstraZeneca κάτω από τα 55 έτη. Πάλι αρχίζει μια ιστορία με το εμβόλιο. Δεν ξέρω, της AstraZeneca. Τι λες, Κώστα. Γιατί. Ενώ. Βγήκε ο ΠΟΗ, βγήκε ο EMA. Αυτό το εμβόλιο ξεκίνησε στραβά από την αρχή. Ναι. Έτσι, είχε από την αρχή. Αυτό είναι το εμβόλιο της Οξφόρδης. Λοιπόν, ναι, τώρα βλέπω ότι έρχεται είδηση ότι σε όλη τη Γερμανία. Αυτή είναι Οξφόρδη. Ναι, αγγλοσουηδικό δεν είναι. Αγγλοσουηδικό. Καλά το είναι. Εγώ που έφυγε ο Μπόρις Τζόνσον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να κάνω. Η μία εταιρεία είναι αγγλική και η άλλη είναι σουηδική. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι σε ολόκληρη τη Γερμανία θα ανασταλεί προσωρινά κάτω των 60. Ποιο? Το AstraZeneca. Ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιες προφορές, έχει κάνει η Μέρκελ. Η Μέρκελ δεν έχει κάνει εμβόλιο, έχει πει. Όχι εμβόλιο, έχει κάνει κάτι συμφωνίες υπόγειες με το Σπούτνικ. Η Αυστρία λέει έγινε με το. Έκανε συμφωνία με το Σπούτνικ η Αυστρία. Με το Σπούτνικ. Αυτό ήθελα να πω, μιας και να περάσουμε να πούμε το εξής, ότι φαίνεται ότι η ρωσική διπλωματία των εμβολίων αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική. Γιατί έχουμε ήδη τρεις χώρες ως γνωστόν, Σλοβακία, Ουγγαρία και Τσεχία που τα έχουν παραγγείλει. Στη Σλοβακία βέβαια. Επειδή ο Πρωθυπουργός το έκανε από μόνος του χωρίς να τους ρωτήσει τους άλλους, αναγκάστηκε να παραιτηθεί τώρα και πάμε σε ένα σχηματισμό. Στη Αλβανία Σπούτνικ κάνουν. Στα Βαλκάνια γενικώς και στη Σερβία. Έτσι έμαθα κάποιος, μετέφερε εμβόλια. Στο Μαυροβούνιο. Εμένα μου είπε πολύ κοντινό μου πρόσωπο ότι μετέφερε εμβόλια Σπούτνικ στην Αλβανία. Α, ναι. Ναι, υπάρχουν σε όλα τα Βαλκάνια το Σπούτνικ. Και έχω και φωτογραφία, αλλά δεν θέλω να τη. Και για να πάρει άδεια έγκριση από την αρμόδια. Καλά, περιμένει την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, να δούμε πότε θα βγει. Αλλά για να πάρει και αδειοδότηση για να κυκλοφορήσει, θα χρειαστεί να το ζητήσουν 4 κράτη. Α. Θα βρεθούν, φαντάζομαι, 4 κράτη. Και η Αυστρία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και η Ισπανία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και η Γερμανία ακόμα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο κύριος Μακρόν ήταν λίγο αντίθετος και ο υπουργός του είχε πει τελευταία ότι η Μόσχα το εκμεταλλεύεται ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Στην Ιταλία επίσης έχει ενδιαφέρον. Η Ιταλία γενικώς δεν είναι αρνητική, αλλά κάποιες περιφέρειες με πρώτη την Καμπανία βγήκαν και ανακοίνωσαν ότι θα παραγγείλουν μόνες τους 4,5 εκατομμύρια εμβόλια. Ο κύριος Τράγκη είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει εθνικά και σε συνεννόηση με την Ευρώπη, αλλά και άλλες περιοχές της Ιταλίας λένε ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Sputnik. Θέλω να πω δηλαδή ότι φαίνεται να διασπάει το μέτωπο των Ευρωπαίων το Sputnik, ο Πούτιν, αλλά και πολλές φορές διασπάει ακόμα και την ενότητα μέσα στην ίδια τη χώρα, στην Ιταλία στην προκειμένη περίπτωση. Και νομίζω αυτή η διπλωματία των εμβολίων θα συνεχιστεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες. Πάντως πλήττεται η αξιοπιστία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοίταξε, από όλα αυτά που νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά πια το να βγαίνει κάθε τόσο η κυρία Φόντερ Λάιεν και να λέει όλα πάνε καλά και θα σας έχουμε εμβολιάσει ως το καλοκαίρι. Ήδη το λέγαμε και χθες, κάποιοι οίκοι σοβαροί μετρούν. Και λένε ότι είμαστε 5 με 7 εβδομάδες πίσω από τον αρχικό σχεδιασμό. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα τις τελευταίες μέρες, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε τελειώσει ούτε καν στα μέσα, πολύ περισσότερο πιστεύω ούτε καν στο τέλος του καλοκαιριού, με το 70% θα πάει πίσω αυτή η ιστορία. Και γι' αυτό καλό θα είναι να κρατάνε μικρό καλάθι όσοι ακούνε την κυρία Φόντερ Λάιεν να πανηγυρίζει κάθε τόσο. Αυτό ήθελα να πω και νομίζω ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια αυτής της ιστορίας στο επόμενο διάστημα. Τώρα, επειδή είχε πει κάτι ο Βασίλης, να πούμε ότι η Ουκρανία, η Ρωσία, όντως τα πνεύματα έχουν ανάψει. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία
Γιατί όλοι περίμεναν με αυτόν τον κύριο Ζελένσκι, το γκομικό που έχει βγει πρόεδρος. Αυτός ξεκίνησε για πλάκα και κατέληξε πρόεδρος της Ουκρανίας. Περίμεναν και γενικώς είχε δείξει μια τάση να εξευμενιστούν τα πνεύματα που υπάρχουν με τη Μόσχα εκεί, διάφορες αντιθέσεις από την κατάληψη της Κρυμαίας και όλα αυτά. Τελευταία τα πνεύματα έχουν ανάψει, έχουν γίνει διάφορες αψιμαχίες και έχει ενδιαφέρον ότι και σε αυτή ακόμα την πιθανή απευχόμενη από εμάς σύγκρουση φαίνεται να εμπλέκεται πάλι ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να βελτιώσει τις σχέσεις του με την Ουκρανία. Δεν θα λες κύριος Ερντογάν, θα λες το καθεστώς μοντέλο του κυρίου Ερντογάν. Το καθεστώς μοντέλο που... Μοντέλο, ναι, ναι, το κράτος δικαίου και όλα αυτά. Το κράτος δικαίου, ναι, που δεν έχει αφήσει ρωθούν οι ελεύθερο κλπ. Με την υπέροχη αναπτυσσόμενη οικονομία. Αυτή, που ναι, 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 που, όπως είπε η κυρία Κάτσου. Ναι, εντάξει, πάντως... θέλω να πω το εξής, επειδή... Με το λάδι με το ποτήρι και τον πελτέ της ντομάτας με το κουτάλι. Μάλιστα. Στους δικούς μας να στείλουμε. Όποιοι ξέρουν ομογενείς στην Κωνσταντινούπολη να στείλουμε. Εγώ, Ομερό, να... Είναι, θα χρειαστούν βοήθεια μέχρι να πέσει ο Ερντογάν. Θα πέσει κάποια στιγμή. Βρίσκεται στο δίλημα και εγώ σας θα το γνωρίζει. Όμως το ακούμε, βρίσκεται σε δεδομένο σκηνή. Απ' τη μία είναι τα capital controls και απ' την άλλη είναι το. Τώρα είναι ο Biden. Απ' τη μία είναι τα capital controls και απ' την άλλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συγγνώμη. Κάπου θα πρέπει. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Ναι. Να ισορροπήσει. Πού θα λοιπόν, καταλήξει, μόνο εκείνο το γνωρίζει. Διακόψαμε τον Κώστα. Θέλω να πω κάτι, επειδή όχι, είχαμε σήμερα κάτσι. Δύο λεπτά. Πριν πάμε στον κύριο Σαρέσκο, είχαμε τον Ιμπραήμ τον Μουσλήμ, τον γιατρό, καρδιολόγο, που είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και φίλο τη εκπομπή και πολλά. Και από αυτού που παίζουν τα θέματα των Κούρδων στη Συρία, στην Τουρκία κλπ. Όπου το καθεστώ μοντέλο του κυρίου Ερντογάν του έχει. Το έβγαλε εκτό νόμου το. Το κόμμα του Ντεμιρτάζ. Πάει να το βγάλει, ακόμα όχι ακόμα. Ναι. Ωραία, τον είχαμε σήμερα, μας έστειλε ο γιατρός τώρα, είχε δυστυχώς ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό με έμφραγμα, πήγε καλά ο άνθρωπος, δεν μπόρεσε να έρθει, του είπαμε να έρθει την Πέμπτη. Το λέω γιατί το είπα και το όνομά του πριν από και πάρα πολύ καλά έκανε, αλίμονο, λίγη σημασία έχουν αυτά τα ενημερωτικά. Πολύ πει καλά γιατί είναι και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο γιατρός θα τα πούμε την Πέμπτη μαζί του, 6 και 4. Εδώ θα είμαστε. Κύριε Σαρέσκο. Λοιπόν, ναι, τώρα σε αυτό που έλεγες Βασίλη πριν έβλεπα το πόσο βαριά ήταν είπε στη Σοφία Μπεκατόρου. Πόσο βαριά. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Πόσο. Το μόνο που θα σου πω δεν έχει να κάνει με τις ψήφους, είναι ότι η διοίκηση που υπήρχε επανεξελέγει και η οποία είναι στην ηγεσία της Ομοσπονδίας από το 1991, για να καταλάβεις. Κοίτα, κοίτα. Τώρα, για να είμαστε λίγο δίκαιοι δηλαδή, και να τα λέμε όλα εδώ τώρα. Στέλνει ο Δήμαρχο και τα λέει όλα. Και αυτό είναι παλιό και αργυρό και εσύ και η Αμαλία. Λοιπόν, είχαν πει κάποιοι ότι ακούστηκαν αυτά, όχι ότι δεν υπάρχει βάση. Ναι. Για τις καταγγελίες. Ναι, αλλά κάποιοι τα συνέδεσαν, ας το πω κομψά, και με τις εκλογές. Ναι, προκειμένου να αλλάξουν κάποιοι, τα πράγματα. Τα συνέδεσαν. Ναι, ναι. Και τώρα, λοιπόν, πόσο είναι το ποσοστό σήμερα. Κοίτα να δεις. Περίπου. Δηλαδή, εντάξει. Είναι έχουμε πάνω από εικόνα. 90%. Δηλαδή, γιατί πήρε Μπεκατόρου 10. Όχι. Ναι, 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 ακριβώς. Περίπου 10. Και όλη η παλιά ομοσπονδία 90. Ακριβώς. Αυτό σου λέω. Εντάξει, δεν, εμείς δεν ξέρουμε την οστεοπλοεία. Δηλαδή, δεν κάνει οστεοπλοεία. Έχετε κάνει κανένα οστεοπλοεία, ξέρω να μας πει. Χρειάστηκε, ήθελαν μία γυναίκα να βάλουν, γιατί δεν υπήρχε. Μια γυναίκα να βάλουν στη διοίκηση, γιατί δεν υπήρχε στο ΔΣ και παρόλα αυτά δεν ψηφίστηκε ούτε η Μπεκατόρου να πάει ως μοναδική γυναίκα στο ΔΣ. Απλά δεν θέλω να σκεφτώ αν αρχίσουν λοιπόν κάποιοι τις αγωγές, ποιοι θα τελειώσουν και πώς θα τελειώσουν και πώς θα αρχίσουν οι δικαστικές διενέξεις. Πιστεύω θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία τουλάχιστον από... Όχι, δεν υπάρχουν θέματα Me Too. Έτσι, ναι, ναι, άλλο αυτό. Θέματα Me Too. Αυτό, όχι, το... Στην Ελλάδα, αλίμονο. Και στον χώρο μας, αλίμονο, πέρα όλων των άλλων. Λοιπόν, θυμάσαι χθες που προβάλαμε το γκολ του Ρονάλντο που τελικά δεν καταλογιστήκε. Στην Πορτογαλία. Ναι, στην Πορτογαλία. Τι έγινε τώρα, το περιβραχιόνιο που το έβγαλε στο τέλος φεύγοντας και το πέταξε. Έτσι αντίστοιχε. Βρέθηκε ένας Σέρβος φίλαθος. Το μάζεψε και το πλούστο eBay. Το μάζεψε. Λοιπόν, και το έστειλε. Και το έβγαλε στο eBay. Το έκανε σε, και το έθεσε σε ηλεκτρονική δημοπρασία. Καλά το είπα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά τόπα. Έκανε. Λοιπόν, θα βγάλει και χρήματα. Και αυτό... Πόσο πουλήθηκε. Είναι όμως για ιερό σκοπό, γιατί μαζί του. Είναι ένα παιδί 6,5 μηνών, ένα αγοράκι που πάσχει από μυϊκή ατροφία στη πολιτική στήλη.
και ξεκίνησε λοιπόν να μαζέψει κάποια χρήματα να το βοηθήσει να κάνει μια ειδική θεραπεία που χρειάζεται σε κέντρο του εξωτερικού. Εντάξει, είναι πολλά τα χρήματα που απαιτούνται, αλλά είναι στην αρχή. Πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα συγκεντρωθεί ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια που πάντως, υπολογίζουν ότι χρειάζεται για αυτή την ώρα. Το περιβραχιόνιο δεν το πετάς. Ποτέ, ποτέ. Ειδικά εννοείται. Και σε εθνική τώρα. Ούτε φανέλα έτσι... πετάς. Ναι, ούτε φανέλα. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη εθνική ομάδα. Ναι, πόσο τώρα... μάλλον το περιβραχιόνιο. Πόσο μάλλον το περιβραχιόνιο. Όσο και να αισθάνεσαι αδικημένο, όσο και να νιώθεις ότι ναι. έχεις δίκιο, ναι, το περιβραχιόνιο δεν το πετάς. Είμαστε παραμονή του αγώνα της Εθνικής, αύριο, να πούμε με την Γεωργία, αυτού του κρίσιμου αγώνα, γιατί θέλουμε μόνο την νίκη αυτή τη φορά. Στην Τούμπα. Ναι, στην Τούμπα, ακριβώς. Υπάρχουν πολλά διλήμματα τώρα για την ενδεκάδα. Θα έχει αλλαγές σίγουρα σε σχέση με το παιχνίδι με την Ισπανία. Υπάρχουν 6-7 θέσεις σίγουρες, ακόμα όμως είναι πολλοί που διεκδικούν για 4-5 θέσεις στην ενδεκάδα. Θα δούμε αύριο κυρίως πώς θα καταλήξει ο Ολλανδός. Τώρα έχουμε απόψε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού άνευ βαθμολογικής σημασίας για την Ευρωλίγκα. Έχουν αποκλειστεί εδώ και καιρό, έχουν αποκλειστεί εδώ και καιρό με την Μπασκόνια, ξανά χωρίς τον Νέντοβιτς, όμως οι Βάσκοι, να πούμε απ' την άλλη, καίγονται, γιατί είναι αυτή μαζί με την Βαλένθια και την Ζενίτ που διεκδικούν την 8η θέση για να πάνε στα play-off. Ναι. Οπότε έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, είχαμε δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες από εκεί που έρχονται το τελευταίο καιρό οι επιτυχίες, από το τένις, και με τον Τσιτσιπά και με τη Μαρία Σάκαρη από το Μαϊάμι. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος κέρδισε τον... τον Ιάπωνα, τον Εσικόρη, προκλήθηκε στους 16, θα παίξει τα ξημερώματα με τον Ιταλό, τον Σονέγκο, για να πάει στους 8. Η Σάκαρη κέρδισε στο tie break την Αμερικανίδα την Μπέγκουλα, πήγε στα προημιτελικά ήδη και αύριο το μεσημέρι παίζει με το θηρίο που λέμε του παγκόσμιου τένις, την Ναόμι Οσάκα, για να κάνει την υπέρβαση και να πάει στα ημιτελικά του τουρνουά. Λοιπόν, αυτές είναι οι ειδήσεις προς το παρόν. Περιμένουμε με αγωνία το παιχνίδι. Για το Euro έχουμε μάθει τελικά τι θα γίνει. Τι θα γίνει με οπαδούς, Κώστα, θα γίνει... Αυτό που ψάχνει η UEFA είναι πόλεις που θα δεχτούν... Το Μόναχο νομίζω είναι να βάλουν κόσμο στα γήπεδα. Mm. Οι Γερμανοί λένε προς το παρόν όχι. Οι Γερμανοί λένε όχι. Mm. Οι Εγγλέζοι το σκέφτονται και είναι προς το ναι. Οι Ολλανδοί λοιπόν, κάνουν ένα πείραμα. Αν τελικά προφείς. Οι Εγγλέζοι αποφασίσουν να βάλουν κόσμο, είναι πολύ πιθανόν αντί για τις 12 πόλεις που θα γίνονται, που θα φιλοξενούσαν τα παιχνίδια του Euro, να γίνει μόνο στο Λονδίνο. Mm. Λοιπόν. Αλλά ακόμα ψάχνουν να βρουν κόσμο. Όπως θέλουν να έχουν κόσμο και στον τελικό, στους τελικούς και του Europa League και του Champions League. Κωνσταντινούπολη και Γκντάνσκ. Χώρες ψάχνουν. Ναι. Χώρες. Αυτό που λες, χώρες ψάχνουν. Λοιπόν, για το Euro, πότε είναι το Euro, είναι το μετά Euro το... Το Euro ήταν προγραμματισμένο φέτος να απλωθεί σε πολλές χώρες. Ναι, να γίνει... το Euro θα πήγαινε σε 12 να γίνει περιοδία. Το καλοκαίρι χώρες. Φέτος τι αγώνες λοιπόν. Έχουμε, Euro ή... Euro, έχουμε Euro, το Euro του Euro. 20 που αναβλήθηκε πέρσι. Ναι. Θα το έχουμε φέτος. Ως Euro 21, αλλά δεν ξέρουμε αλλά ακόμα θα πού θα 20, δούμε τους αγώνες. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πού θα γίνει η τελική φάση. Ναι, η εθνική δεν υπάρχει, η Ελλάδα εθνική δεν υπάρχει στο Euro. Όχι, εμείς παίξαμε τον πρώτο αγώνα προχθές που μας έδωσαν το πεναλτάκι αυτό εδώ. Διαφωνεί ο Σαρέσκος, η Ισπανία για τα 200 χρόνια της επαναστάσεως. Τον πρώτο αγώνα παίξαμε. Αύριο παίζουμε με τη Γεωργία εδώ στην Τούμπα. Αυτό είναι τώρα για το Μουντιάλ. Αυτό είναι για το Μουντιάλ. Το οποίο θα γίνει του χρόνου. Το οποίο θα γίνει του χρόνου, τον Νοέμβριο, στο Κατάρ. Στο Κατάρ. Αν είναι καλοκαίρι, γιατί στο Κατάρ όποιος έχει πάει, καταλαβαίνει. Κώστα έχει πάει, δεν έχει πάει στο Κατάρ. Για Μαλέ δεν έχει πάει, μου έχει πει. Νοέμβριο-Δεκέμβριο, τι καιρό να βρει στο Κατάρ. 50. Εγώ έχω πάει... αυτό εννοεί αν έχει καλοκαίρι. Κυκλοφορεί με καπέλο κλιματιστικό στο ναι, Κατάρ. Το ξέρω, ναι. Εγώ άμα πα στη δύσκολη εποχή στην Ντόχα, καπέλο κλιματιστικό. Και δεν έχω ξαναϊδρώσει τόσο στη ζωή. Δεν έχει ξαναϊδρώσει τόσο στη ζωή. Όσο έχω ιδρώσει στο Κατάρ, είχα πάει για δουλειά Οκτώβριο μήνα, δεν έχω ιδρώσει ποτέ άλλο τόσο. Δεν έχω ξαναϊδρώσει τόσο πολύ. Για αυτό... Τι μήνα? Οκτώβριο. Για σκέψου και εμένα, έχω πάει Ιούλιο. Για σκέψου. Ναι, είναι αφόρητο. Κώστα, δεν είναι. Γι' αυτό πάντως είχαμε προχθές, δεν ξέρω αν το... Τα έχουν προβλέψει
Κλιματισμό. Κλιματισμό, κλειστή οροφή. Βέβαια, από πάνω. Ναι, είναι κλειστά. Λοιπόν. Αλλά όποιο βγει από το γήπεδο, παρακαλάει να μείνει μέσα στο γήπεδο. Ναι, όποιο βγει από το γήπεδο, για... υπάρχει. Έχουμε πάντω μια ιστορία. Προχθέ δεν ξέρω αν είδε τη φωτογραφία με την Εθνική Γερμανία. Αυτό καιρό το σκεφτόντουσαν οι Γερμανοί. Το κάναν τελικά τώρα. Αναφέρεται ο Κώστα σε μια διαμαρτυρία πολύ σωστά που έκαναν οι Γερμανοί διεθνεί. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ. Πολλού θανάτου που έχουμε στο Κατάρ. Και δεν μιλάμε για θανάτου από ατυχήματα στις εργασίες που γίνονται για μάλιστα την κατασκευή γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων για το Μουντιάλ, αλλά κυρίως για τις συνθήκες που βιώνουν οι εργάτες εκεί. Εντάξει. Καλά, ναι, λοιπόν, ζουν σε κάποια κοντέινερ, εγώ κάνω και μια δημοσιογραφική έρευνα, αλλά, Βασίλη, για διεθνές τώρα... δίκτυο, σε κάποια κοντέινερ, κάποια τριανταριά πρόσωπα, ναι, χωρίς κλιματιστικά κλπ. Αλλά μιλάμε για 6.500 θανάτους τα τελευταία η κουλτούρα των Εμμυράτων είναι, δεν υπολογίζουν τόσο πολύ την ανθρώπινη ζωή. Ειδικά των συγκεκριμένων είναι... εργατών που έρχονται από την Κελάρα της Ινδίας κυρίως. Εντάξει, αλλά κυρίως. Έχει ναι, και από Μπαγκλαντές, είναι... δεν έχει και από Ινδία. Κυρίως από την Κελάρα. Έχει τρία γραφεία που το στέλνουν από την Κελάρα. Είναι όμως λίγο προκλητικό όταν πάει ο πρόεδρος της FIFA για να εγκαινιάσει ένα γήπεδο. Και να έχει λαθρεμπόριο. Και λέει όλα καλά, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όλα προχωρούν. Ινφαντίνο δεν είναι. Λοιπόν, να δώσω μία είδηση. Διότι υπάρχει, εντάξει, τώρα η ώρα είναι 7 και 12. Εμείς με τους ανθρώπους δεν έχουμε άλλη να ευχηθούμε το καλύτερο πάντα. Νοσηλεύεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο Άκης Τσοχατζόπουλος, παλιά μορφή της πολιτικής ζωής, πάρα πολλά χρόνια. Διάφορες περιπέτειες και τα δικαστικά κλπ. Νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Στο Λαϊκό, δεν θέλω να το πω, όχι κορονοϊό. Είχε νοσηλευτεί με πνευμονία στο Σεσμανόγλιο το Σεπτέμβριο. Νοσηλεύεται ο Άκης Τσοχατζόπουλος με πάρα πολύ. Σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Καμιά φορά, ξέρεις, δεν είναι και τα πρόσωπα που είναι και η συγκυρία, η τύχη πώς θα σου τύχει, γιατί υπήρχαν και άλλα πρόσωπα εκείνη την εποχή. Γιατί σήκωσε και ο Τσοχατζόπουλος ένα βάρος, ίσως δυσανάλογο, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν και άλλα πρόσωπα. Και θα μπορούσε παραλίγο. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί λέμε κακή σήμερα. Παραλίγο θα μπορούσε να έχει γίνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Που, όχι αρχηγό, μπορεί και πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό. Ναι. Ναι. Αλλά ναι, δεν ήταν. Κάποια στιγμή. Ναι, εντάξει, η συγκυρία έτσι, οι γωνίες ήταν οι πλανήτες. Έτσι δεν το λένε, κυρία Κάτσου. Πλανήτες. Πλανητικές γωνίες. Δεν ήταν τόσο καλές ναι, για το συγκεκριμένο. Ο ανάδρομος. Ναι, ναι. Ο ανάδρομος Ερμής, ναι. Ο ανάδρομος δεν βοήθησε. Όχι, ο ανάδρομος είναι χαλαρό, μην το λέτε έτσι. Πλανήτες. Γωνία του Πλούτονα με τον Κρόνο κλπ. Ναι, θα μπορούσε κάποιο άλλο, γιατί και κάποιοι άλλοι δεν ήταν. Μην επεκτάθουμε τώρα, εντάξει, τώρα λέμε κακή σήμερα. Λοιπόν, άλλο τίποτα, τι άλλο, να κλείσουμε σήμερα, να δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τι άλλο έχουμε σήμερα. Αύριο να πούμε τα κρούσματα μία ακόμα φορά, έχουμε ένα λεπτό, 4.000. 340 κρούσματα, 741 διασωληνωμένοι και 72 δυστυχώς νέοι θάνατοι. Ρεκόρ και κρούσματων και διασωληνωμένων. Ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, μαύρο ρεκόρ. Αύριο κρίσιμη σύσκεψη των λοιμοξιολόγων για άρση περιορισμών. Με αυτά τα δεδομένα δεν γνωρίζω τι μπορεί να ανοίξει σύντομα. Αυτό λένε και οι ειδικοί, εξαλλού το λέω εγώ. Η κυβέρνηση βεβαίως θέλει να προχωρήσει σε αυτό που λέμε υποσυμπίεση της βαλβίδας, γιατί ο κόσμος είναι κουρασμένος. Ξαναλέω ότι οι διαδημοτικές μετακινήσεις και ίσως η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ και όχι από τις 9 φαίνεται ότι κλειδώνει, ότι έχει κλειδώσει. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα θα υπάρξουν εισηγήσεις από τους ειδικούς και η κυβέρνηση θα αποφασίσει. Αυτό. Θα δούμε. Αύριο μεγάλη μέρα. Πρέπει να δούμε και αύριο τα κρούσματα. Μάλιστα. Βέβαια, λένε τώρα, διάβαζα, ότι τα λύματα δείχνουν μια σταθεροποίηση. Μείωση, μια μικρή μείωση στην Αττική και μια σταθεροποίηση. Θα αρχίσει να φαίνεται σε κρούσματα. Αργότερα θεωρώ. Από την άλλη ναι, ότι αυτή η ομάδα θα πάει έτσι από την επόμενη εβδομάδα, όπως είχαν πει εξάλλου και οι ναι, επιστήμονες, ότι από τα μέσα Απριλίου και μετά θα δούμε την. Το σκεφτόταν κανένας από εσάς το 2021 τον Απρίλιο. Όχι, Μάρτι. 30 Μαρτίου. Σε δύο μέρες είναι Απρίλιο. Θα σκεφτόμασταν τα λύματα για τη ζωή μας τις επόμενες μέρες και γιατί δεν το σκεφτόταν καλά. Κανείς δεν το σκεφτόταν. Πέρσι δεν θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Εντάξει, πέρσι ό,τι είχαμε μπει Μάρτιο στο lockdown, ήταν αρχές Απριλίου το Πάσχα. Δεν σκεφτόμασταν τα λύματα πέρσι. Όχι, αλλά πέρσι. Ούτε πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε τα λύματα. Μετά το καλοκαίρι. Όχι, μετά το καλοκαίρι, γιατί πέρασε αυτό το πρώτο κύμα της πανδημίας και δεν θεωρούσαμε. Ένα γνωστό καθηγητή, τώρα μην το πω, τον έχω βγάλει εδώ πολλές φορές. Μου λέγε τι, κάποτε μου λέγανε και διάφορα υποκοριστικά που κάθομαι και μετράω αυτά που μετράω μέχρι το καλοκαίρι μα τα λέει.
αλλά τώρα μου λέει είναι εργαλείο τους. Βέβαια. Αλλά κάποτε με κοροϊδεύαν. Και το έλεγε το τέλος Αυγούστου μας το έλεγε. Και σε κάποιες χώρες υπάρχει μεγάλη συζήτηση γιατί δεν τα χρησιμοποιούν. Σωστά. Ναι. Mm-hmm. Και το δικό μας, δεν θέλω να πω το όνομα του καθηγητή, και το δικό μας, τη δικιά μας την πρακτική την έχει εξαγάγει σε άλλες χώρες. Ναι, αυτό λέω, ναι. Mm. Τον είχαμε εδώ πριν από ένα μήνα. Διάβαζα ένα κείμενο, ας πούμε, σε γερμανικό έντυπο που έλεγε ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί δεν το χρησιμοποιεί το Γερμανικό Υπουργείο Υγείας. Λοιπόν, ο κύριος Κλώσσας έρχεται, ο κύριος Αργυρός ήταν μαζί μας, ο κύριος Αρέσκος, η κυρία Κάτσου. Με την κυρία Κάτσου θα είμαστε αύριο, 5.30. Λοιπόν, γεια σας, επανάληψη 12 με 2 τη νύχτα και καλησπέρα και στους τηλεοπτικούς σταθμούς, τα ενημερωτικά τμήματα των περιφερειακών σταθμών από την Ελλάδα. Γεια σας, αύριο και καλό κουράγιο.